Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε είναι Μεγάλη Τρίτη, 15 Απριλίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Να περάσουμε στην πρώτη είδηση της ημέρας, που αφορά στην αγορά. Υπάρχει αγαθών σχετικά με τα προκυπευτικά, υπάρχει τουλάχιστον, εντοπίστε στη δημοτική αγορά της Κομωτινής. Οι τιμές βρίσκονται σε ικανοποιητικά επίπεδα, στα περσινά επίπεδα. Όλα αυτά δείχνει το ρεπορτάζ μας λίγες ημέρες πριν το Πάσχα. Η κίνηση φαίνεται σταδιακά να αυξάνεται. Συνήθως τη Μεγάλη Πέμπτη σημειώνεται η μεγαλύτερη κινητικότητα, όπως τουλάχιστον δηλώνουν στο ρεπορτάζ που ακολουθεί οι επαγγελματίες της περιοχής μας. Ικανοποιητική είναι η κίνηση στη δημοτική αγορά Κομωτινής και υπάρχει επάρκεια αγαθών όσον αφορά τα προκυπευτικά, με τις τιμές να κυμάνονται στα περσινά επίπεδα λίγες μέρες πριν το Πάσχα, με την κίνηση βέβαια να αυξάνεται περισσότερο από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι το Μεγάλο Σάββατο. Κίνηση στο δικό μας τέλος δεν έχει αρχίσει ακόμα. Περιμένουμε κίνηση Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή και το Σάββατο. Πράγματα έχει πάρα πολλά ελληνικά. Τιμές είναι πάρα πολύ χαμηλές από ό,τι πέρσι. Ενδεικτικά θα σας πω, ντομάτες ξεκινάνε από 1,5 ευρώ, πατάτες ξεκινάνε από 50 λεπτά, μαρουλάκια από 1,5 ευρώ. Έχει απ' όλα και ελληνικά. Ελληνικά, πάνω απ' όλα. Μεγάλη ποικιλία και φρέσκα προϊόντα. Ναι, ρε, βέβαια, κάθε μέρα έρχονται πράγματα. Επειδή είναι ελληνικά, μπορούμε να τα βρούμε συνέχεια. Κάθε μέρα έρχονται, κόβονται καβάλα, Θεσσαλονίκη, ξάνθη, αγκούρια. Έχει, δόξα τω Θεού, απ' όλα. Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Κομωτινή αυτή τη φορά, με την συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο υποψήφιος περιφερειάρχης με τη Λαϊκή Εισπύρωση, Χρήστος Τρέλης. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, καθώς στη συνέχεια εμείς θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Τρέλη. Το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του ψηφοδελτίου στον ομόρο δόψης Λαϊκής Εισπύρωσης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως στη συνέντευξη τύπου μίλησε ο υποψήφιος περιφερειάρχης με τη Λαϊκή Εισπύρωση Χρήστος Τρέλης. Στις εκλογές στις 18 και 25 του Μάη, το ουσιαστικό πραγματικό δίλημα που τίθεται είναι υποταγή στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης των μονοπωλίων ή χεραφέτηση του λαού, άνοιγμα του δρόμου για έξοδο από τη βάρβαρη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων και του κάθε είδους αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Κανείς στη συγκεκριμένη φάση δεν πρέπει να αποπροσανατολιστεί και να χάσει την ουσία από την αντιπαράθεση που εξελίσσεται τελευταία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΠΑΣΟΚ. Η ουσία, κατά τη γνώμη μας, δεν βρίσκεται, αγαπητοί φίλοι, στον καυγά για το ποιος ευθύνεται και τον Μπαλτάκο ή αν ήταν επιτυχημένη ή όχι η έξοδος στις αγορές. Ούτε αν, όπως ορισμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ λένε, ότι μπορεί να υπάρξει επιστροφή στη δραχμή αντί για το ευρώ. Το πραγματικό ζήτημα είναι ότι τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κινούνται στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής, υπηρετούν τα συμφέροντα των μονοπωλίων. Καλούμε τους εργαζόμενους να πάνε στις εκλογές με βάση την πείρα και με τη σκέψη στην επόμενη μέρα των εκλογών. Να ψηφίσουν με βάση αυτό που πραγματικά κρίνεται. Δηλαδή, αν την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι ενισχυμένο το ΚΚΕ για να είναι μια ισχυρή ελπίδα και πάλι για το λαό. Εάν θα αποδυναμωθούν οι δυνάμεις του ευρωμονόδρομου και σε επίπεδο Ευρωβουλής και σε επίπεδο τοπικής διοίκησης που ευθύνονται για τα βάσανα του λαού μας. Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης Νίκος Βαργεμίδης ανακοίνωσε στη συνέχεια τα ονόματα των υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων στον Ομό Ροδόπης. Ο Αλή Πεχλεβάν Ερχάν του Χουσέιν, εργαζόμενος και ταυτόχρονα σπουδαστής στα ΕΠΑΛ Κομωτινής, 22 χρονών από τον Κέχρο. Δεύτερος αλφαβητικά, ο Αμανατίδης Παναγιώτης του Παύλου, εργάτης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Κομωτινής, 33 χρονών. Τρίτη, η Κακουλίδου Σοφία, γεωλόγος, ελεύθερος επαγγελματίας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γυναικών Ροδόπης, 57 χρονών. Τέταρτη, η Καλάμη Αρετή του Χριστόδουλου, άνεργη, ιδιωτική υπάλληλος, 48 χρονών από την Κομωτινή. Πέμπτος, ο Κελές Χασάν Χουσεΐν του Μεμέτ, αγροκτηνοτρόφος από την Οργάνη, 45 χρονών. Έκτος, ο Πάλης Θεόδωρος του Παναγιώτη, κτηνοτρόφος από την Κροβίλη Σαπών, 53 χρονών. Έβδομη, η Παπαδοπούλα Αγγελική του Ιωάννη, ιδιωτικός υπάλληλος, 57 χρονών από την Κομωτινή.
8ος αναλφαβητικά ο Παπαναστασίου Σταύρος του Δημητρίου, συνταξιούχος οδοντίατρος, 65 χρονών από την Κομωτινή. 9ος αναλφαβητικά ο Σπορίκης Παναγιώτης του Θεοδόρου, 56 χρονών από τον Νίασμο, οδοντίατρος. 10ος ο Ταχσίν Ιχσάν του Αχμέτ, μηχανοργός από τον Πολύανθο, 45 χρονών. 11ος ο Τίος Ζαχαρίας του Χαραλάμπους, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος από την Κομωτινή, 65 χρονών. 12η η Φακυρίδου Γεωργία του Δημητρίου, συνταξιούχος δικηγόρος, πρόεδρος Συλλόγου Γυναικών Ροδόπης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας, 55 χρονών. 13ος ο Χουσέιν Μεμέτ Μεχμέτ του Σαλή, ναυτικός, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού από τον Πάσο της Φιλίρας, 50 χρονών. Και 14ος ο Χριστίδης Στέφανος του Αθανασίου, αγρότης από τη Νέα Καλύστη, 56 χρονών και γραμματέας του Αγροτικού Συλλόγου Νέας Καλύστης. Αυξάνεται το κόστος για τα φάρμακα που πληρώνουν από τις τσέπες τους ασφαλισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι τιμές έχουν πέσει σημαντικά. Οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώνουν ακριβά την αγωγή τους, ακόμη και όταν επιλέγουν γενώσιμα, επιχειρώντας να κάνουν οικονομία. Κρυφά χαράτσια στα φάρμακα για τους ασφαλισμένους. Συγκεκριμένα, αυξάνεται το κόστος για τα φάρμακα που πληρώνουν από τις τσέπες τους οι ασφαλισμένοι παρά το γεγονός ότι οι τιμές έχουν πέσει σημαντικά. Έτσι, οι ασφαλισμένοι καλούνται να πληρώνουν ακριβά την αγωγή τους, ακόμα και όταν επιλέγουν γενώσιμα, επιχειρώντας να κάνουν οικονομία. Μετά από μια διωγγωμένη και πλασματική φαρμακευτική αγορά όλων των προηγούμενων χρόνων, με ευθύνη της πολιτείας, η οποία έδινε τις τιμές και δεν έλεγχε την συνταγογράφηση, ερχόμαστε τώρα, ενώ έχουν πέσει οι τιμές τουλάχιστον κατά 50%, οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν διπλάσιες και τριπλάσιες συμμετοχές. Πώς συμβαίνει αυτό? Αρχικά βάλανε τη διαφορά γενοσίμου και πρωτοτύπου. Το αποδέχτηκαν και οι ασθενείς και εμείς όλοι που είμαστε μέσα στο φαρμακείο και χειριζόμαστε αυτό το θέμα. Και ναι, να κινούνται τα γενώσιμα και αν επιλέγει το πρωτότυπο ασθενής, πληρώνει τη διαφορά ολόκληρη. Επιβάλλανε στη συνέχεια το 1 ευρώ ανασυνταγή, που σημαίνει και αυτό 2 και 3 και 4 ευρώ επιβάρυνση πάλι για τον ασθενή κάθε μήνα. Έχουν βγάλει εδώ και πολύ καιρό φάρμακα σε αρνητική λίστα, που δεν χορηγούνται δηλαδή και δεν αποζημιώνονται, που σημαίνει ότι και αυτά τα πληρώνει ο ασθενής. Και όλα αυτά τα σιρόπια, αντιβυχά κτλ., τα οποία επιβαρύνουν και αυτά τον ασθενή. Το τελευταίο εφεύρημα, το οποίο τρέχει τώρα εδώ και 3 μήνες, με ένα λογιστικό τρίκ, οι αρμόδιοι τι έκαναν? Είπαν, ναι, μεν αυτή είναι η λιανική τιμή του φαρμάκου, όμως προσδιορίσαν και μια άλλη τιμή, τη λεγόμενη τιμή αναφοράς, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη, ή ασφαλιστική τιμή, αυτή που αποζημιώνει δηλαδή το κράτος. Και τι γίνεται τώρα? Τη διαφορά αυτήν την βγάζει η ηλεκτρονική συνταγογράφηση κατευθείαν στον ασθενή, είτε ολόκληρη, είτε κατά 50%, κατά περίπτωση. Όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί προκάλεσε ανησυχία στον ασθενή και στον ασφαλισμένο. Μας ρωτάνε κάθε μέρα τι γίνεται, γιατί πληρώνω περισσότερα. Εμείς μπορούμε και τους εξηγούμε όσο μπορούμε καλύτερα. Τους βγάζουμε φωτοτυπίες στις συνταγές για να δουν επάνω την ανάλυση που γίνεται από την ηλεκτρονική. Και θα ήθελα μόνο να πω μερικά παραδείγματα για να καταλάβει ο κόσμος. Παράδειγμα. Και βέβαια αφορά όλες τις ασθένειες, δεν είναι μεμονωμένα αυτά τα περιστατικά που θα πω. Παράδειγμα, έχουμε ας πούμε φάρμακο για την αναιμία, που το παίρνει μία έγκυος, η οποία φαίνεται ότι πληρώνει 0% συμμετοχή. Τίποτα. Παρ' όλα αυτά όμως το φάρμακο κάνει 44 ευρώ, είναι σίδηρος και βγαίνει συμμετοχή 18 ευρώ, που σημαίνει πληρώνει 42%. Φάρμακο για την χοληστερίνη, γενώσιμο, που κανονικά δεν θα πρέπει να πληρώνει διαφορά. Ενώ κάνει 26 ευρώ και θα έπρεπε να πληρώσει 6,60, 25%, πληρώνει 21 ευρώ, που σημαίνει 78% συμμετοχή. Και βέβαια αυτά είναι φάρμακο. Η συνταγή μπορεί να έχει 5 φάρμακα, έτσι. Οπότε αυτό πάει επί 5. Άλλο φάρμακο για το νευρικό σύστημα. Κάνει 46 ευρώ λιανική του τιμή, ενώ θα έπρεπε να πληρώνει 11,50 συμμετοχή, πληρώνει 21, 45%. Φάρμακο για την ουρική αρθρίτιδα, που κάνει 2,41.
το πληρώνει ολόκληρο. Ενώ είναι γραμμένο στην συνταγή, το πληρώνει 2,41. Όλα αυτά, λοιπόν, θεωρούμε εμείς ότι είναι ένα, όπως το είπα και πριν, λογιστικό τρίκ για να βάλει στην τσέπη του ασφαλισμένος και να πληρώσει το φάρμακο. Και η κυβέρνηση κοιτάει όσο γίνεται να χαμηλώσει το δικό της ποσοστό από την πλευρά του ταμείου. Αυτό όμως έχει κάποια όρια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν να τα πληρώνουν αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κόβουν φάρμακα για αυτό το λόγο. Κάνουν δηλαδή θεραπεία κατά 50% με αποτέλεσμα αυτοί να καταλήξουν κάποια μέρα στο νοσοκομείο και εκεί θα πληρώσουμε πολλαπλάσια λεφτά. Μειωμένη φαίνεται να είναι η κίνηση στα ξενοδοχεία του νομού Ροδόπη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, όπως τουλάχιστον δηλώνει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί η πρώην πρόεδρος των ξενοδόχων, κυρία Χρυσοστόμου. Αυτή η μειωμένη κίνηση αποδίδεται όχι μόνο στην οικονομική κρίση, αλλά και στην δυνατότητα προσβασιμότητας που είναι μειωμένη στο κέντρο της Κομωτινής. Σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, η κίνηση στα ξενοδοχεία του νομού Ροδόπης είναι μειωμένη λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και της προσβασιμότητας στο κέντρο της Κομωτινής. Να πω ότι έχουμε δουλειά, δεν υπάρχει τίποτα το εξαιρετικό στην Κομωτινή. Είναι κάποια περαστικά πούλμαν τα οποία βέβαια ενδεχομένως να διανυκτερεύσουν. Από κίνηση εμπορική κλπ. Δεν υπάρχει τίποτε. Απολύτως τίποτε. Βέβαια η κίνηση έχει πέσει πάρα πολύ. Όπως γενικότερα θα έλεγα, εκείνο όμως που ήταν η καταστροφή για το κέντρο της Κομωτινής και γενικά για 120 μαγάζια, ήταν αυτός ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος ήρθε και μείωσε πολύ περισσότερο την κίνηση των καταστημάτων. Οι πάντες ψάχνουν χώρο για να σταθμεύσουν, έστω να ενημερωθούν για κάτι, στην Κομωτινή, να ρωτήσουν για κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να πληροφορηθείς έστω κάτι. Σας το λέω διότι μέσα στο εμπορικό κέντρο που ζω όλη την ώρα, τα ζούμε αυτά τα πράγματα. Πραγματικά το 95% των Κομωτινέων είναι αγανακτισμένοι με κεφαλαία γράμματα, σας το λέω. Έχουν δει την καταστροφή, δεν λέω βέβαια για τους καταστηματάρχες, οι οποίοι οι περισσότεροι λένε θα κλείσουμε σε κανένα χρόνο, δεν ξέρουμε μέχρι ένα χρόνο αν θα μπορέσουμε να... Παρακολουθήσαμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ, το οποίο σχετίζεται με την παρουσίαση των θέσεων της διακήρυξης της λαϊκής εισπύρωσης από τον επικεφαλής υποψήφιο περιφερειάρχη, τον κύριο Τρέλη. Πάμε σε αυτό το σημείο να το συναντήσουμε εμείς στο στούντιο του Art Channel Thrakis. Κύριε Τρέλη, καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας. Είμαστε κοντράστη σήμερα, σε κόκκινο είστε, σε πράσινο εγώ. Δεν σημαίνει κάτι. Εσείς όμως είστε συνεπείς σε θέσεις και απόψεις, σωστά. Αυτό τέλος πάντων, πέρα από το χιούμορ, διαφάνηκε και από τη σημερινή σας διακήρυξη. Μία διακήρυξη η οποία είχε τρεις πυλώνες, θα μπορούσαμε να πούμε, και πάμε να τους δούμε έναν-έναν, να δούμε δηλαδή τι συνέβη τελικά κατά την άποψη της λαϊκής εισπύρωσης με τον Καλλικράτη σε αυτή την παρουσία του στα 3,5 χρόνια λειτουργίας του Καλλικράτη στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπη, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ναι, νομίζω ότι μετά από 3,5 χρόνια λειτουργίας πλέον αυτού του θεσμού, όλοι και αυτοί οι οποίοι χειροκροτούσαν το θεσμό και αυτοί που αντιταχθήκαμε, μπορούμε να βγάλουμε πλέον συμπεράσματα ουσιαστικά. Και να βγάλουμε συμπεράσματα σε σχέση με αυτά που τότε λέγαμε ο καθένας. Οι πράσινο-μπλε, οι ροζ του ΣΥΡΙΖΑ, λέγαν τότε ότι ο Καλλικράτης είναι ένας θεσμός ο οποίος αποτελεί πλέον μία αφορμή, μία αρχή, ώστε να υπάρξει δημοκρατικός προγραμματισμός, να υπάρξει αποκέντρωση, να υπάρξει ανάπτυξη. Ότι θα μπορούν να αξιοποιηθούν πλέον τα αναπτυξιακά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι το ΕΣΠΑ και τα υπόλοιπα κοινοτικά προγράμματα, ώστε να μπορέσει η περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης να βγει από την καθυστέρηση και την υπανάπτυξη που υπήρχε, που ήταν όλα τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα που λειτουργήσαν στην περιφέρειά μας 5 κοινοτικά πλαίσια στήριξης, αναπτυξιακοί νόμοι, διάφορα ειδικά προγράμματα, όμως δυστυχώς και σήμερα ακόμα που συζητάμε, αποδείχθηκε μετά από 3,5 χρόνια πλέον λειτουργίας και το Καλλικράτη και της Περιφερειακής Διοίκησης, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας να είναι ξανά σε μία από τις τελευταίες θέσεις στους δείκτες ανάπτυξης από όλες τις περιφέρειες της Ευρωζώνης. Η ανεργία, βασικό χαρακτηριστικό,
τρέχει αλματοδός, έχει ξεπεράσει πλέον ήδη το 33%. Καταλαβαίνετε, ένας στους τρεις στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη είναι άνεργος. Η μικρομεσαία αγροτιά ξεκληρίζεται. Οι επαγγελματίες, οι βιοτέχνες κλείνουν τις επιχειρήσεις, τα μαγαζιά τους. Το ένα μετά το άλλο καταστρέφονται. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδοτήθηκαν, μικρές ή μεγάλες, με λεφτά του ελληνικού λαού, μέσα από αυτούς τους αναπτυξιακούς νόμους και άλλα προγράμματα, ή να έχουν κλείσει, ή να έχουν μεταφερθεί κύρια μεγάλες επιχειρήσεις, ξανά με επιδότηση του ελληνικού κράτους στις βαλκανικές χώρες, γιατί έκριναν ότι εκεί μπορούν να έχουν καλύτερα ποσοστά κέρδους από ό,τι είχαν εδώ. Όταν εμείς καταγγέλαμε τις κυβερνήσεις που έδωνε χαρισματικά δάνεια σε διάφορους μονοπωλιακούς ομίλους εδώ, όπως ο Λαναράς, κάποιοι μας γιουχάραν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Λαϊκή Συσπήρωση δεν θέλει τη στήριξη των βιομηχανών. Τι τονίζαμε εμείς τότε? Όσα λεφτά και να δοθούν τζάμπα χρήμα στους επιχειρηματίες, τα παίρνουν για ένα σκοπό. Το πώς θα λειτουργήσουν και να αυξήσουν τα κέρδη. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε η παραγωγή, ούτε θα έχει εργασίες των εργαζομένων, ούτε η αμοιβή των εργαζομένων. Αποδείχθηκαν όλα αυτά περίτρανα. Ξεπουλήθηκε η ελληνική βιομηχανία ζάχαρης. Έκλεισαν τα δύο εργοστάσια, το ένα της Ξάνθης. Έτσι, η Βουφολού, τις περιοχές. Η βιομηχανία φωσφορικών λοιπασμάτων. Ξεπουλήθηκε στο Λαβρεντιάδη. Γνωστά τα αποτελέσματα της ιστορίας. Καβάλας. Να λέμε και τις περιοχές στην περιφέρειά μας, έτσι, κύριε Τρέλη. Γνωστά τα αποτελέσματα. Όλες οι συντηρητικές επιχειρήσεις που υπήρχαν, η ΣΕΚΑΠ, η ΣΕΒΑΚ, η ΣΕΠΕΚ. Τις Ξάνθης. Τις Ξάνθης αυτές οι επιχειρήσεις και αυτές όλες οδηγήθηκαν στο Λουκέντο. Να που οδήγησε όλη αυτή η πολιτική που ασπάστηκαν, που στήριξαν όλες οι δυνάμεις του Ευρωμονόδρομου, που πίστεψαν ότι μέσα στα πλαίσια αυτού του θεσμού του Καλλικράτη μπορούσε να υπάρξει ανάταση και ανάπτυξη. Όμως όταν εφαρμόζονται πλήρως από τις κυβερνήσεις και εδώ οι περιφερειάρχες, ο περιφερειάρχης, η εκτελεστική εξουσία αλλά και οι δήμαρχοι ήταν υπόδουλοι κυριολεκτικά απέναντι σε αυτή την πολιτική, γευθήκαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Γιατί ακριβώς δεν προτιμάσαν τον ίδιο το λαό, τους εργαζόμενους, να αντισταθούν απέναντι σε αυτή τη λέλα, απέναντι σε αυτή την πολιτική, ώστε να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις να μην έχουμε αυτή την καταστροφική διαδικασία για την περιοχή μας. Κύριε Τρέλη, σωστές οι επισημάνσεις. Τις είδαμε, τις καταγράψαμε, τις σχολιάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και εμείς από την πλευρά μας. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ωστόσο, στο θέμα, στον πυλώνα του Καλλικράτη, οφείλω να σας ρωτήσω αν ο θεσμός θα μπορούσε να είναι λειτουργικός και ίσως μέσα από ποιους τρόπους. Τι λέει η Λαϊκή Συσπήρωση γι' αυτό? Μπορούμε να λειτουργήσουμε θετικά, να φέρουμε ανάπτυξη, να λειτουργήσουμε μέσα από τα δεδομένα που ο Καλλικράτης φαίνεται, κάποια εργαλεία που φαίνεται να δημιουργεί ή όχι τελικά? Μπορούμε να λειτουργήσουμε αναπτυξιακά ως περιφέρεια? Αυτό που τονίζαμε εμείς και που αποδείχθηκε στην πράξη είναι ότι δυστυχώς ο Καλλικράτης, ο θεσμός, είναι ένας αποκεντρωμένος κρατικός θεσμός και όχι μία αυτοδιοίκηση. Έχουμε μία περιφέρεια ή δήμους που τους παραχωρήθηκαν αρμοδιότητες χωρίς να τους παρακολουθούν οι ανάλογοι φόροι. Με τη λογική, ψάξτε να βρείτε τα έσοδά σας. Στη λογική της ανταποδοτικότητας. Το δεύτερο, χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται η τοπική αυτοδιοίκηση για την ιδιωτικοποίηση έργων, υπηρεσιών, δημόσιου πλούτου. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περιοχή μας που η περιφερειακή διοίκηση προχώρησε σε τέτοιες διαδικασίες. Ένα, η διαχείριση των απορριμμάτων με συναπόφαση περιφέρειας της ΔΙΑΜΑΘ και του Δήμαρχου Αλεξανδρούπουλης, ήδη είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για να παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο μονοπωλιακό κάποια από τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις, Μπόμπολος ή οποιοδήποτε άλλος που συμμετέχουν, θα πάρουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Και προσέξτε που επιτρέπεται η μέθοδο της καύσης, η οποία είναι καρκινογόνα. Και το τρίτο, να φτιαχτεί μόνο ένα ΜΕΑ, μόνο ένα εργοστάσιο επεξεργασίας στην Αλεξανδρούπολη, ενώ προβλέπονταν δύο εργοστάσια. Ένα στην Αλεξανδρούπολη με βάση το Κυριακό, ένα στη Χρυσούπολη, και να μεταφερθούν όλα τα απορρίμματα, 350.000 τόνες στην Αλεξανδρούπολη, με καταστρατικές, θα λέγαμε, συνέπειες, βέβαια, για το λαό και τους εργαζόμενους της Αλεξανδρούπολης, αφού θα υπάρχει και δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις καρκινογόνου μεθόδου της καύσης. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι απέτηση των μονοπωλίων να πάρουν όσο δυνατόν περισσότερη πρώτη ύλη που είναι το σκουπίδι, για να έχουν όσο δυνατόν να αποκομίσουν όσο δυνατόν μεγαλύτερα κέρδη. Δεύτερον, τα γεωθερμικά πεδία της Ξάνθης. Γνωμοδότησαν να παραχωρηθούν υπέρ. Γνωμοδότησαν να παραχωρηθούν εκτάσεις γύρω από τα γεωθερμικά πεδία. Το χιονοδρομικό κέντρο της Δράμας,
παραχωρήθηκε σε ιδιώτη στο όνομα τη δίθεν κοινωνική συντηρητική επιχείρηση. Ουσιαστικά δηλαδή ανοίγουν το άνοιξε ο δρόμο για να παραχωρηθεί ολοκληρωτικά σε ιδιώτε. Έχουμε προσέξει και ένα ακόμα σοβαρό. Για όλα τα ζητήματα που αφορούσαν τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα αιωλικά πάρκα και για τα στην περιοχή μας που έχουν αποψηλωθεί όλες οι βουνοκορφές και έχουμε αλλαγή χρήσης γης χωρίς να υπάρχει κανένας περιβαλλοντικός σχεδιασμός, η περιφερειακή διοίκηση στη συντριπτική πλειοψηφία γνωμοδότηση υπέρ. Γι' αυτό και τους καταγγείλαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν κροκοδίλια τα δάκρυα που χύνανε για το ξεπούλημα τώρα που γίνεται τη ΔΕΗ του εργοστασίου εδώ και που θα χρησιμοποιηθούν και τα νερά του φράγματος του μοναδικού ουσιαστικά που υπάρχει στην Κομωτινή από ιδιώτες, χωρίς να βέβαια να σκέφτονται αν αυτό θα φτάνει για άρδευση ή για την ίδρυυση της περιοχής οτιδήποτε. Δηλαδή έχουμε σημαντικά παραδείγματα ότι ο Καλλικράτης ως μηχανισμός χρησιμοποιήθηκε αυτό να υπηρετήσει την ιδιωτικοποίηση, την εμπορευματοποίηση συγκεκριμένων έργων και υπηρεσιών. Πάντως, αν μου επιτρέπετε, βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ίσως και μέσα από τα έργα ΣΔΙΤ, όπως ήταν αυτό το στελέον αποβλήτων που κάποια στιγμή ανακοινώθηκε και μετά από μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ίσως τελικά να είναι μονόδρομος. Θα μου πείτε, είναι ένα αγγλικό μοντέλο, δεν το δεχόμαστε. Βλέπουμε όμως ότι το κράτος μόνο του σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να λειτουργήσει. Τι θα απαντούσατε σε αυτό? Μα σύντομα, τι θα απαντούσατε? Το σημαντικό ποσό μέσω του ΣΔΙΤ είναι δημόσιο χρήμα. Ναι. Είναι κοινοτικά προγράμματα. Και να πούμε, γιατί είναι και τα ΕΣΠΑ συνολικότερα τα κοινοτικά προγράμματα για να γνωρίζουν οι πολίτες της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης. Το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, που ήταν να πάρουμε 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 16,9 είναι η συμβολή του ελληνικού λαού μέσω του 35% του ΦΠΑ. Δεν μας δίνει κανένα τζάμπα χρήμα. Είναι χρήματα, ό,τι έρχονται από τα ΕΣΠΑ και τα οποιαδήποτε κοινοτικά προγράμματα είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Το πρώτο. Το δεύτερο. Το ΕΣΠΑ δεν πρόκειται να φτάσει η απορρόφηση το 60% σε επαναλλαγικό επίπεδο. Που σημαίνει από τα 17,6 δις που ήταν να πάρουμε σαν χώρα, δεν θα πάρουμε ούτε 10 δις. Ενώ η συμβολή μας είναι 16,9 δις. Ποιος είναι χαμένος? Ο ελληνικός λαός, το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Και το τρίτο, η συντηρητική πλειοψηφία των έργων τα παίρνουν μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και άλλα, ή μεγαλοεπιχειρηματίες, Μπόμπολας, Κουπελούζους και όλοι οι άλλοι δικοί μας εδώ που λιμένονται όλο αυτό το μπακτολό των έργων στη βάση της επεληξιμότητας που έχει γίνει των έργων από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εντάσσονται. Αυτό που έχουμε τονίσει εμείς και όταν συζητήσαμε το ΕΣΠΑ σε επίπεδο Περιφερειακού Συμβούλου, ότι η προτεραιότητα για μας πρέπει να είναι η ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι να υπηρετήσουμε επιλεξιμότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κερδοφορήσουν, να κερδοσκοπήσουν κάποιες μεγάλες μονοπωλιακές υπηρεσίες. Και αυτά για μας είναι, λέμε. Είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, είναι τα φράγματα, είναι τα αντιπτυχτικά έργα. Είναι έργα υποδομών για την υγεία, την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια. Είναι για την αντισυσμική θωράκιση της περιοχής, που ξέρουμε ότι είναι σεισμογενής η περιφέρειά μας. Θα είναι έργα τα οποία θα πρέπει να ανακουφίσουν τους εργαζόμενους από τη φτώχεια και τη μεζέρια που υπάρχουν. Δυστυχώς όμως, ό,τι δείτε στην πράξη, ακολουθείται και ακριβώς το αντίστροφο στην υπηρέτηση των ολίγων συμφρόντων των μονοπωλιακών. Κύριε Τρελή, θα ήθελα ένα μικρό σχόλιο για τα αποτελέσματα της παρούσας διοίκησης της περιφέρειας. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι και ο κύριος Γιαννακίδης αλλά και ο κύριος Παυλίδης σε συστηματικό βαθμό εφάρμοσαν στο ακέραιο όλες τις μεγάλες αποφάσεις που ήρθαν από πλευράς των συγκυβερνήσεων, είτε πρώτα της τριτοκομματικής, είτε μετά της δικοματικής της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Εφάρμοσαν, θα λέγαμε, με μεγάλη ευλάβεια τις μνημονιακές κατευθύνσεις, γενικότερα τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα που, στα ζητήματα των εργασιακών σχέσεων, ήδη αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα, αυτά που λέμε της κοινωνικής απασχόλησης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, τα πεντάμινα και οποιοδήποτε σημασία, που ουσιαστικά είναι το χρυσωμένο χάπι απέναντι στη μεγάλη ανεργία που αναφέραμε προηγουμένως, το 33% που υπάρχει στην περιοχή μας. Είναι το χρυσωμένο χάπι για ένα πεντάμενο με 440 και 520 ευρώ και μετά πάλι να έχουν χάσει το δικαίωμα το να είναι, να έχουν την κάρτα διαργίας για να μπορούν να μπουν σε επιδοτούμενα προγράμματα από τον ΑΕΠ. Ακολούθησαν πλήρως αυτή την πολιτική. Ένα δεύτερο, επίσης ανησυχητικό, το οποίο φαίνεται ότι η τοπική διοίκηση και όπως είπα και η αξιωματική αντιπολίτευση ήθελαν να υπηρετήσουν τη λογική αυτή που ανέπτυξε προηγουμένως. Ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον ορυκτό πλούτο. Αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του χρυσού,
που υπήρχε ομοθυμία, και αυτό πρέπει να τονίσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, που όμως εμείς εκεί ξαναθέσαμε το θέμα. Ότι δεν είναι αρκή σήμερα μόνο να αντιστεκόμαστε απέναντι στις επιπτώσεις που θα υπάρξουν κατά ζητήματα της υγείας και του περιβάλλοντος και γενικότερα τις καταστρεπτικές συνέπειες που θα υπάρχουν για την τοπική οικονομία. Τονίσαμε ταυτόχρονα και το Περιφερειακό Συμβούλιο αρνήθηκε και άλλες πολιτικές δυνάμεις αρνούνται να ασπαστούν την αντίληψη ότι ο χρυσός είναι ένα πολύτιμο κοίτασμα. Είναι απόθεμα για τον ελληνικό λαό και τον ελληνικό κράτος. Και σήμερα πρέπει να παραμείνει όπως είναι και να αξιοποιηθεί μόνο τότε όταν θα είναι προς το συμφέρον του λαού και όταν η τεχνολογία θα το επιτρέψει να μπορεί να εξορυχθεί χωρίς να υπάρχουν συνέπειες σε βάρος της δημόσιας υγείας του λαού και του περιβάλλοντος. Αυτή τη θέση δεν έχουν ασπαστεί ολοκληρωμένα οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και τους έχουμε τονίσει ότι όταν. Για μας ξέρετε ότι είναι πρόταγμα αυτό. Το ξέρω πάρα πολύ καλά και σας συγχαίρομαι σαν λαϊκή συσπήρωση για τη στάση που έχετε κρατήσει απέναντι στον αγωνιζόμενο λαό της Προέδρου και της Προδόπης, που ακριβώς σε αυτόν τον αγώνα εμείς θα συμβάλλουμε στο μέγιστο, στη λογική αυτή που είμαι προηγουμένως. Ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αξιοποιηθεί ο ρηκτός, γιατί ο ρηκτός πλούτος της περιοχής. Και συνεχίζω. Γιατί στα άλλα τα ζητήματα όμως, όπως καταλήφθηκε και ο κύριος Τσίπρας και οι άλλες παρατάξεις, τι μας λένε. Όπως ανέφερα συγκεκριμένο παράδειγμα, κατεθέσαμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισμα ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης μέσω τα ΙΠΕΔ να αξιοποιηθούν τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και τα τρία μικρά λιμάνια της περιοχής. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αρνήθηκε η άλλη παρατάξη να βγει ψήφισμα κατά δίκηση αυτής της πολιτικής. Γιατί θεωρούν ότι στο όνομα της υγιής επιχειρηματικότητας και της ιδιωτικοποίησης των νέων και δράσεων, ότι μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν δίθεν προς όφελος της περιοχής. Ποιες περιοχές? Προς όφελος των Ομοροπολίων και σε βάρος του λαού. Ναι. Τα ίδια ζητήματα θα έχουμε τώρα, έχουμε εν όψη, ήδη έχουμε την επιστολή των εργαζομένων στην Εγνατία εδώ, ήδη το ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζεται να βγάλει στο σφυρί την Εγνατία εδώ. Ένας δρόμος, μία οδό, η οποία φτιάχτηκε με λεφτά πάλι του ελληνικού λαού, η οποία αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση, γιατί ειδικά με τα διόδια που έχουν βάλει, και εμείς ξανατονίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η Εγνατία εδώ και όλα τα οδικά δίκτυα να παραχωρηθούν σε ιδιώτες, πρέπει να παραμείνουν σε δημόσιο χαρακτήρα και να καταργηθούν όλα τα διόδια, γιατί ο ελληνικός λαός πλήρωσε για να φτιαχτεί και δεν πρέπει να ξαναπληρώνει πάλι αυτά τα χαράσια. Τελευταία ερώτηση για απόψε. Θα ακολουθήσουν κι άλλες συζητήσεις, οι οποίες τουλάχιστον θα προκύπτουν και θα ακολουθήσουν την νομοθεσία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς ως επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, υποψήφιος περιφερειάρχης, ποια είναι εκείνα τα 2-3 στοιχεία που θα θέτατε ως πρόταγμα για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας? Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε και δεν πρέπει να δημιουργούμε καμία αυταπάτη στο λαό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσο ασκείται μια τέτοια πολιτική και όσο βαδίζουμε εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φιλολαϊκή πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει. Γι' αυτό και εμείς σήμερα και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και έξω από το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρωτοστατήσουμε για την ανασύνταξη, για την αναζωογόνηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, ώστε από τη μια πλευρά να μπει φρένο σε αυτή την αντιλαϊκή λέλαπα, την αντιεργατική, που καταβαραχθρώνει δικαιώματα κατακτήσεις αιώνων που είχαν κατακτηθεί με αγώνες και από την πλευρά της εργατικής τάξης και του λαού, και από την άλλη πλευρά να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε μέσα από οποιαδήποτε προγράμματα και πόρους υπάρχουν να πάνε σε εκείνες τις κατευθύνσεις που θα υπηρετηθούν βασικά λαϊκά συμφέροντα, που για εμάς αυτή τη στιγμή βασικά λαϊκά συμφέροντα είναι η στήριξη της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας υγείας και της κοινωνικής προνοίας, και από την άλλη πλευρά είναι να στηριχθούν με υποδομές ο πρωτογενής τομέας, αρτευτικά, αποσταγητικά κλπ. Και ό,τι άλλο έργο το οποίο θα μπορούσε πραγματικά να βοηθήσει στην ανάκαμψη αυτής της περιοχής, αυτής της οικονομίας, πάντα όμως με κριτήριο το όφελος του συνολικά του λαού, των εργαζομένων, της εργατικής τάξης, των αγροτών, των επαγγελματιών. Εκεί θα στρέψουμε το μέτωπό μας και την προσοχή μας, ώστε πραγματικά να γίνει πρωτεργάτης ο ίδιος ο λαός, ο πλούτος που παράγεται σε αυτή την περιοχή, επιτέλους να έρθουν οι συσχετισμοί και οι συνθήκες να ανήκει σε αυτό που το παράγει, που είναι ο εργάτης, ο αγρότης και ο επαγγελματίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε, κύριε Τρέλη. Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα σας και καλή νύχτα στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θεράκης τον πρόεδρο του δικηγορικού. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Θεράκης τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, τον κύριο Γιώργο Κυμπαρίδη. Με μια άλλη ιδιότητα όμως, πλέον αυτή του υποψηφίου Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το μεσημέρι ανακοινώθηκαν από τον
πρόεδρο και πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ανακοινώθηκε και το δικό του όνομα. Κύριε Κυμπαρίβη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Θεολόγη. Συγχαρητήρια για αυτή την επιλογή. Πάντοτε έτσι βλέπουμε τις υποψηφιότητες. Και θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, εμείς σεβαστήκαμε τον χρόνο, περιμέναμε την ανακοίνωση, αν και χτες δημοσιοποιήθηκε αυτό στα μέσα ενημέρωσης της περιοχής μας. Πώς σας βρίσκει αυτή η υποψηφιότητα? Σας ευχαριστώ καταρχήν για τις ευχές σας. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μένα, αλλά και για την περιοχή μας, για τη Θράκη μας, το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός, εκτιμώντας ότι σε αυτή την προσπάθεια του να τονωθεί το πρόσωπο της πολιτικής που αφορά την εκπροσώπηση της χώρας στην Ευρώπη, επέλεξε και πρόσωπα τα οποία δεν είχαν σχέση ή τουλάχιστον δεν είχαν χρησιμοποιηθεί, δεν είχαν κατέλθει σε άλλες εκλογές. Και μέσα στα ονόματα τα οποία ανακοίνωσε ήταν και το δικό μου όνομα, θεωρώντας ότι από την περιοχή της Θράκης μπορεί να υπάρχει μια δυναμική, μπορεί να υπάρχει μια πρόταση. Αυτό τελικά που προσπαθούμε όλοι μας σε αυτή τη δύσκολη εποχή που βιώνουμε, να συμβάλλουμε με τις δικές μας θέσεις, με το δικό μας όραμα, προχωρώντας όμως και μην κοιτάζοντας πίσω. Αυτό το οποίο απεκόμισα εγώ σήμερα από την ομιλία του Πρωθυπουργού ήταν ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά. Όσο εσωστρεφείς γινόμαστε, τόσο να παράγουμε προβλήματα, τόσο δεν μπορούμε να βγούμε από αδιέξοδα και μάλιστα δεν μπορούμε να δούμε με καθαρή οπτική τα πράγματα για το μέλλον. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή, η επόμενη μέρα ή η μέρα της ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς μου θα έλεγα ότι με βρίσκει ιδιαίτερα μαχητικό, ώστε να μπορέσω τουλάχιστον από την δική μου πλευρά να ενώσω τις φωνές των Θρακιωτών, μια και με τη δική μου υποψηφιότητα ουσιαστικά τίθεται η παρουσία της Θράκης σε αυτό το ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Κυμπαρίβη, σύντομα θα είναι η κουβέντα μας για σήμερα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, που ερχόσαστε στην Κομωτινή για να ρωτήσουμε έτσι περισσότερα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με αυτές εδώ τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψη και για ακόμη μια φορά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει, να καλησπερίσουμε την επικεφαλής υποψήφια δήμαρχο του Συνδυασμού Εμείς η Πόλη, την κυρία Φελίνα Καζάκου Βρούζου. Να τη δούμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολάβησε, θα πρέπει να πούμε, κυρία Καζάκου, μία σειρά σημαντικών πραγμάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Το τελευταίο αφορά στην επίσκεψη της κυρίας Ρόδη Κράτσα, της οποίας το όνομα και ανακοινώθηκε σήμερα ως υποψηφία Ευρωβουλευτού εκ νέου από τον Πρωθυπουργό. Μια σημαντική επίσκεψη, θα πρέπει να πούμε, όπου είχε το ειδικό της ειδικό βάρος. Και επίσης, όπως δείχνει το ρεπορτάζ, αυτή την περίοδο είχατε μια σειρά επαφών με πολίτες, όπως και με υποψηφίους, των οποίων τα ονόματα ανακοινώνεται διαδοχικά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τον Ερτζάν, ο οποίος είναι και συνάδελφος δικηγόρος και πραγματικά ένα αξιόλογο άτομο. Μιλάμε για την προσωπικότητά του ούτως ή άλλως. Οι εκλογές δεν απομειώνουν την καθημερινότητα. Επαφές με τον Πρωθυπουργό, που έρχεται επίσης να δώσει έτσι μια θετική κίνηση ή μια όθηση στην όποια καθημερινότητά σας. Αυτό λέει το ρεπορτάζ μου. Ο λόγος σε εσάς. Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι, όπως και στο παρελθόν, προσωπικά πάντα επιδιώκω να βρίσκομαι δίπλα στους πολίτες, στις γειτονιές και στους οικισμούς, να ακούω, να καταγράφω τα προβλήματα και τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και φυσικά την καθημερινότητα των πολιτών. Έτσι λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, μέσα σε όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχω ως επικεφαλής του Συνδυασμού, είχα τη δυνατότητα και την ευκαιρία να επισκεφτώ πάρα πολλούς οικισμούς του Δήμου Κομωτινής, καθώς επίσης και αρκετές γειτονιές, προκειμένου φυσικά να ολοκληρώσουμε την καταγραφή κάποιων βασικών ζητημάτων των οικισμών αλλά και των γειτονιών της πόλης. Βεβαίως η καταγραφή των προβλημάτων έγκυται στο γεγονός ότι εμείς αυτή τη στιγμή καλούμαστε να προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα και στην καθημερινότητα. Συνεπώς, η προσπάθεια μας αυτή ολοκληρώνεται με το πρόγραμμά μας και το σχέδιο δράσης που έχουμε να προτείνουμε στους πολίτες και είμαστε έτοιμοι και σε αυτό το κομμάτι της προσπάθειάς μας, καθώς επίσης φυσικά και σε όλες εκείνες τις επαφές που αφορούν την ολοκλήρωση του ψηφοδελτίου μας,
φυσικά και με τη συμμετοχή νέων προσώπων, νέων προσώπων από την τοπική κοινωνία, εξαίρετοι επαγγελματίες και επιστήμονες, οι οποίοι μας ακολουθούν στην προσπάθεια αυτή και συμμετέχουν ενεργά. Και φυσικά, εκείνο που επιδιώκουμε επιπλέον να κάνουμε, είναι να διατηρήσουμε εκείνες τις επαφές, να κάνουμε εκείνες τις συνομιλίες, προκειμένου να αναπτύξουμε κάποιες σχέσεις συνεργασιών που θα μας βοηθήσουν στην υλοποίηση του προγραμματόματος. Και φυσικά αναφέρομαι τόσο στην παρουσία της κυρίας Ρόδη Κράτσα αυτές τις μέρες στην Κομωτινή, η οποία είχαμε τη δυνατότητα να την ακούσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Πραγματοποίησαμε κάποιες σημαντικές επισκέψεις, όπως αυτή στο Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας, όπου βρεθήκαμε με το Διοικητικό Συμβούλιο των Γυναικών και συζητήσαμε προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Και θεωρώ και σίγουρα σημαντικό και νομίζω ότι αυτό εισέπραξαν και όλοι οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση με την κυρία Ρόδη Κράτσα, η οποία ήρθε στην πόλη μας και πρότεινε συγκεκριμένες λύσεις σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης προγραμματικής περίοδου. Βέβαια, ήταν πολύ σημαντική αυτή η συνέντευξη. Το είχαμε πει κιόλας και είχα την δυνατότητα να τη δω και στο Στρασβούργο, όπου έδωσε όλες τις λεπτομέρειες για το πώς θα πρέπει να κινηθούν οι περιφέρειες αλλά και οι Δήμοι σε αυτή την περίοδο. Αντιλαμβανόσαστε ότι όντως είχε τη δική της βαρύτητα. Και επίσης αξίζει να αναφέρω το γεγονός ότι είχα τη δυνατότητα να βρεθώ και με τον Αντιπρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, τον κύριο Αλέκο Κόκαλη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός νέος, ένας νέος που αγαπάει και ενδιαφέρεται για την πόλη μας και το Δήμο Κομωτινής, ο οποίος επισκέφτηκε την Κομωτινή και στα πλαίσια των συναντήσεών μας και επισκέψεών μας, ήθελε να μας προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο του Πράσινου Ταμείου, της διαχείρισης των χρημάτων του Πράσινου Ταμείου. Αντιλαμβανόσαστε ότι αυτή την περίοδο που διανύουμε μια σημαντική περίοδο για τα έργα, τις προτάσεις και την εξασφάλιση των πόρων προς την υλοποίηση αυτών. Και φυσικά ήταν μεγάλη μου τιμή και έκπληξη και χαίρομαι έτσι που το αναφέρετε, το γεγονός ότι εχθές το βράδυ δεχτήκαμε και ένα τηλεφώνημα από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι παρακολουθεί όλη την προσπάθειά μας. Οφείλω να ομολογήσω, έτσι όπως φτάνουν τα μηνύματα σε μένα, ότι ήμασταν μια θετική εξέλιξη και ένα μεγάλο στοίχημα η προσπάθειά μας για το Δήμο Κομωτινής. Ενδιαφέρεται προσωπικά ο Πρωθυπουργός αλλά και όλο το επιτελείο για την εξέλιξη και το Δήμο Κομωτινής, καθώς επίσης και για τη δική μας προσπάθεια. Αντιλαμβανόσαστε ότι αυτό μας κάνει ακόμη πιο ισχυρούς, ακόμη πιο δυνατούς στην προσπάθειά μας, προκειμένου φυσικά να φτάσουμε στην επίτευξη του στόχου μας. Τώρα, θα ήθελα λιγάκι να δούμε ορισμένα στοιχεία από αυτό το οποίο πριν μπούμε στο στούντιο μου είπατε και το απομόνωσα και ως τίτλο, ότι ο Δήμος Κομωτινής θα πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει το ρόλο του. Αν σας ζητούσα να προσεγγίσετε αυτό το θέμα μέσα από δύο μόνο πυλώνες για σήμερα, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε συνολικά τις θέσεις σας όσο είμαστε πιο κοντά στις εκλογές. Μέσα από δύο πυλώνες, ίσως στον τομέα της ανάπτυξης, πυλώνα της ανάπτυξης και εκείνο της κοινωνικής πολιτικής, θα μου λέγατε. Πάμε στην ανάπτυξη. Τι θα λέγατε λοιπόν, ποιες προκλήσεις πραγματικά έχει να αναλάβει, σε ποιες προκλήσεις έχει να ανταποκριθεί, ποια στοιχήματα έχει να κερδίσει? Ναι, κυρία Θεολόγη, πιστεύω ότι ο Δήμος Κομωτινής στα επόμενα χρόνια καλείται να παίξει ένα σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο για την ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Αντιλαμβανόσαστε ότι είμαστε η πρωτεύουσα και το γνωρίζουμε όλοι της Θράκης. Έχουμε τη διοικητική περιφέρεια, είμαστε η έδρα της διοικητικής περιφέρειας. Αυτό σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες εκείνες τις προκλήσεις των καιρών. Και θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι πρόσφατα ακούσαμε ότι μετά από κάποιο ψήφισμα ότι πάβει η λειτουργία των επιμελητηρίων. Γνωρίζει όλος ο επαγγελματικός κόσμος ότι η παρουσία των επιμελητηρίων τα τελευταία χρόνια έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη. Και όταν διανύουμε μια τόσο σημαντική περίοδο για τη χώρα, μια περίοδο βαθιάς κρίσης, πρέπει να αντιληφθούμε
και εμείς και προσωπικά κάθε δήμαρχος, προσωπικά εγώ και οι συνεργάτες μου, ότι τα επόμενα χρόνια ο Δήμος Κομωτινής καλείται να καλύψει και αυτό το κεφάλαιο. Αυτό το κεφάλαιο που αφορά την στήριξη, την επιχειρηματική στήριξη της περιοχής. Να αναζητήσει, να έρθει σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν επιχειρηματικά και να φέρουν νέες επενδύσεις στην περιοχή, με πρωτοβουλίες που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και οικονομία. Συνεπώς, αντιλαμβανόσαστε ότι μεγάλος θα είναι ο ρόλος της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής, η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και για να μην μιλάμε γενικώς και αορίστως, εκείνο που θέτουμε σημαντικό ως στοίχημα, είπαμε ότι είναι η τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση όλης της παραλιακής ζώνης, του νομού Ροδόπης, πόσο μάλλον του Δήμου Κομωτινής. Εγώ επιμένω στις συνεργασίες των Δήμων, στις διαδημοτικές συνεργασίες για την επίτευξη του μεγαλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Συνεπώς, επικεντρωνόμαστε στο θέμα του τουρισμού, στην ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης, στο πρόγραμμά μας το οποίο έχουμε έτοιμο και το οποίο νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα κάποιο βράδυ σε κάποια συνέντευξή μας να συζητήσουμε και να παρουσιάσουμε αναλυτικά, έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις. Θέλετε να μας πείτε μία από αυτές, βεβαίως, να μας δώσετε την εικόνα. Είναι χαρά μου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι η παραλιακή ζώνη, όσο και ο Ορεινός Όγκος, που έχουμε ένα υπέροχο φυσικό τοπίο με εξαιρετική ομορφιά, το οποίο μπορεί να γίνει επισκέψιμο, μπορεί να έχει πρόσβαση ο επισκέπτης, εκείνο που προτείνουμε είναι το εξής: να υπάρχει διασύνδεση του οικισμού του Φαναρίου με όλη την παραλιακή ζώνη, διασύνδεση που θα αφορά τη διαπλάτηση των πεζοδρομίων, το φωτισμό, την αξιοποίηση όλων εκείνων των σημείων που θα αλλάξουν όλη την εικόνα της παραλιακής ζώνης, γιατί αντιλαμβανόσαστε ότι αυτή τη στιγμή ο οποιοσδήποτε επισκέπτης του Φαναρίου διστάζει να κάνει μία βόλτα, να κάνει ένα περίπατο στην παραλιακή ζώνη, να θαυμάσει τα υπέροχα τοπία και τη φυσική μορφιά. Γνωρίζετε ότι εκεί έχουμε τις λίμνες, είναι περιοχές Natura, μπορούμε να τις αναδείξουμε και να τις αξιοποιήσουμε, γιατί έχουμε να συνδυάσουμε διαφορετικά στοιχεία. Έχουμε να συνδυάσουμε την παραλία, τις υπέροχες καθαρές ακτές μας με τις γαλάζιες σημαίες, και έχουμε να συνδυάσουμε τα εξαιρετικά τοπία φυσικού κάλους. Και αυτή η παραλιακή ζώνη ξεκινάει από το Φανάρι, συνδέεται με την Αρρωγή, φτάνει στη μέση, όπου δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αξιοποίηση. Είναι ένα θέμα, ξέρετε, αυτό το οποίο έθετε και προχτές μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο κ. Νίκος Αγγελίδης. Αυτό και μάλιστα το πόσο σημαντικά αρνητικά μπορεί να λειτουργήσει γενικότερα για την περιοχή μας. Ναι, βεβαίως. Και ξέρετε κάτι, πρόσφατα έμαθα, είναι αυτό που λέμε ότι η συζήτηση με τους πολίτες ανοίγει νέους ορίζοντες και νέες προτάσεις. Πρόσφατα λοιπόν έμαθα ότι στο Φανάρι υπάρχει ένας, είχε ξεκινήσει στο παρελθόν μία πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά δεν προχώρησε και αφορούσε την παρουσία εκεί ενός ομίλου όπου σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της μαρίνας του Φαναρίου έδινε μία άλλη ποιότητα, ποιότητα ανάπτυξης ή γινόταν πιο στοχευμένη η τουριστική προβολή του Δήμου Φαναρίου. Συνεπώς, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα καταγράφουμε και να ψάχνουμε και να βρίσκουμε εκείνους τους τρόπους που θα καταφέρουμε να τους αξιοποιήσουμε. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε, και το έχουμε ξανασυζητήσει στο συγκεκριμένο θέμα, είναι μπροστά μας η επόμενη προγραμματική περίοδος. Η επόμενη προγραμματική περίοδος εξασφαλίζει ένα μεγάλο ποσό χρημάτων, τα οποία πρέπει να απορροφηθούν από την περιοχή. Και νομίζω ότι καλούμαστε όλα αυτά που λέμε, δηλαδή τις προτάσεις μας για τον τουρισμό, τις προτάσεις μας για τον πρωτογενή τομέα. Χθες είχα μια συνάντηση με κάποιους αγρότες, φίλους αγρότες της περιοχής, οι οποίοι μου λένε ότι τα καπνά κλείνουν ένα κύκλο σημαντικό, τον βαβάκι εξίσου. Αντιλαμβανόστε ότι αμέσως αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν μια νέα προοπτική και εκείνο που καλούμαστε να κάνουμε είναι με ένα μικρό τρόπο, μια δομή αγροτικής επιχειρηματικότητας, να τους προτείνουμε κάποιες νέες λύσεις.
Και θα μου πείτε, είναι ο ρόλος του Δήμου. Αυτή τη στιγμή, κυρία Θεολόγη, πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να σταθεί δίπλα στον άνθρωπο. Δίπλα στον άνθρωπο, να εργαστεί με τον άνθρωπο, αλλά να φροντίσει για το αύριο του τόπου. Είναι αυτό που λέμε. Είναι ο άνθρωπος ένας βασικός μας πυλώνας και η τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Mm-hmm. Φυσικά, νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στον άνθρωπο σε μια περίοδο πολύ δύσκολη. Άρα, αν πούμε ότι πάντοτε η μέρημνα για τον συνάνθρωπό μας είναι το ζητούμενο, και μάλιστα σε μια δημοτική αρχή όπου οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι πολύ άμεσες, τι θα μπορούσαμε να δούμε στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, της ασκούμενης κοινωνικής πολιτικής, κυρία Καζάκου? Ναι, βεβαίως. Χαίρομαι που μου θέτετε αυτό το ερώτημα, γιατί ειλικρινά την καθημερινότητα του πολίτη την απασχολούν ακόμα και ζητήματα επιβίωσης. Δυστυχώς, διανύουμε αυτή την περίοδο όπου μπορείτε να αντιληφθείτε ότι κάθε οικογένεια η οποία μπορεί να έχει έναν ή δύο ανέργους έχει τα δικά της προβλήματα επιβίωσης. Άρα αυτό που πρέπει να φροντίσει ο Δήμος, ξέρετε, ο Δήμος είναι εκείνος ο φορέας ο οποίος είναι ο άμεσος σε επαφή με τον πολίτη. Ο πολίτης όταν θέλει να εκφραστεί, να διαμαρτυρηθεί και ακόμη και να λάβει κάποια στήριξη, θα απευθυνθεί πρώτα στο Δήμο. Συνεπώς, αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο Δήμος πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει έναν άλλο ρόλο, είναι αυτό που ισχύει. Και ο ρόλος του Δήμου θα είναι και αυτός δίπλα στον πολίτη. Εμείς, ξέρετε, έχουμε ετοιμάσει στο πρόγραμμά μας κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις, προτάσεις που αφορούν φυσικά την κοινωνική πολιτική του Δήμου, και είπαμε ότι πρέπει άμεσα να επαναλειτουργήσει το κοινωνικό παντοπολείο, να βρούμε εκείνους τους πόρους, εκείνους τους χορηγούς και τις εταιρείες που γνωρίζω ότι στην Ελλάδα στηρίζουν παρόμοιες προσπάθειες και να εξασφαλίσουμε τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπολείου. Ήδη προσωπικά έχω κάνει κάποιες επαφές, θα ακολουθήσουν κάποιες προτάσεις. Βέβαια, βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και ξέρετε, σε μια προεκλογική περίοδο είναι εύκολο να λέει ο καθένας ό,τι μπορεί να φανταστεί. Πιστεύω όμως ότι δεν έχουμε άλλο χρόνο για χάσιμο. Άρα προτείνουμε την επαναλειτουργία του κοινωνικού παντοπολίου σε πρώτη φάση. Επίσης προτείνουμε τη λειτουργία των ολοήμερων παιδικών σταθμών. Mm-hmm. Η παρουσία τουλάχιστον ενός ολοήμερου παιδικού σταθμού πιστεύω ότι δίνει τη λύση στους εργαζόμενους γονείς. Υπάρχουν και εργαζόμενοι γονείς που αναγκάζονται να δουλεύουν ταυτόχρονα. Σωστά. Και απογευματινές ώρες. Συνεπώς και σε αυτά τα νέα ζευγάρια πρέπει να δώσουμε μία λύση, τουλάχιστον τη λειτουργία ενός ολοήμερου παιδικού σταθμού. Επίσης, κάτι που υλοποιείται ευρέως σε πάρα πολλούς δήμους στην Ελλάδα και έχει γίνει γνωστό και νομίζω είναι ουσιαστική η στήριξη που προσφέρει στους πολίτες, είναι οι υπηρεσίες τηλεατρικής. Mm. Ξέρετε, αυτά τα προωθημένα πλέον συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται, τα οποία αφορούν και κυρίως κάνουν χρήση άτομα της τρίτης ηλικίας που είναι μοναχικά, που δεν έχουν δίπλα τα παιδιά τους, καθώς επίσης και άτομα με ειδικές ανάγκες που βρίσκονται μόνα, τα οποία μπορούν να έχουν να αντιμετωπίζουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και ξέρετε κάτι, είναι ένας μηχανισμός, είναι ένα βραχιολάκι το οποίο φοράει ο πολίτης και το οποίο οποιαδήποτε στιγμή στέλνει μηνύματα σε ένα κεντρικό σύστημα το οποίο βρίσκεται στο Δήμο, μήνυμα έκτακτης ανάγκης πιθανόν για κάποια βοήθεια που μπορεί να χρειαστεί και τις βραδινές ώρες, καθώς επίσης και οποιασδήποτε στήριξης και βοήθειας στην καθημερινότητά του. Επίσης, θα ήταν πολύ σημαντικό και να αναφέρω ότι σε αυτό το κοινωνικό διάλογο που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο καιρό με τους πολίτες, ήταν πολλοί αυτοί που μου ζήτησαν να υπάρχει μία κινητή μονάδα προληπτικής ιατρικής mm-hmm. και φροντίδας στους οικισμούς και στις γειτονιές της πόλης. Ξέρετε, είναι μικρά, σημαντικές δομές, οι οποίες με μικρό κόστο μπορούν να λειτουργήσουν και να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες. Mm.
Μια τέτοια μονάδα λοιπόν, την οποία έχουμε εντάξει εμείς στο πρόγραμμά μας, ουσιαστικά τι κάνει. Ένας γιατρός επισκέφτεται σε συνεργασία πιθανόν και με την μονάδα του δικού μας εδώ Γενικού Νοσοκομείου και συνεργασία που μπορούμε να έχουμε, επισκέπτεται μια φορά την εβδομάδα περιφερειακά τους οικισμούς, εξυπηρετεί τους γέροντες, τους γράφει τα φάρμακά τους, κάνει κάποιες πιθανόν προληπτικές εξετάσεις, κάνει ένα κύκλο ενημερωτικό σε θέματα που αφορούν τους πολίτες. Και ξέρετε, είναι πολύ μικρό, αλλά πιστέψτε με, είναι σημαντικό να αισθάνεται ο ηλικιωμένος ή ο ανήμπορος την παρουσία του Δήμου δίπλα του. Μάλιστα. Κυρία Καζάκου, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτή μας την κουβέντα για απόψε με κάτι το οποίο επίσης μου λέγατε προηγουμένως. Είχα την δυνατότητα και ιδίως όμως να διαπιστώσω. Συμμετέχετε σε ούτως ή άλλως και ως εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος σε διάφορες επιτροπές του Δήμου. Νομίζω ότι είστε στην ίδια επιτροπή με τον κύριο Σωτηρακόπουλο στα Καπί, στο ΚΕΜΕΑ. Ναι. Και μάλιστα μου έλεγε έτσι, στην προσπάθεια να κάνουμε και τη συνέντευξη με εκείνον, ότι υπάρχει ομοφωνία στη λήψη των αποφάσεων. Σωστά. Ναι, άρα το ερώτημά μου είναι, στήριζετε επιλογές του Γιώργου Πετρίδη? Λοιπόν, κυρία Θεολόγη, πιστεύω ότι μάλλον επιδίωξα όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που είχα και το ρόλο της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως μέλος της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου, επιδίωξα να συμμετέχω σε πάρα πολλά διοικητικά συμβούλια. Συμμετείχα αρχικά στο Συμβούλιο της ΔΚΠΑΚ, της Επιχείρησης Πολιτισμού, όπου εκεί φρόντισα πάντα να καταθέτω τις προτάσεις μου, όπως και στο νομικό πρόσωπο, στο οποίο επικεφαλής είναι και ο κύριος Σωτηρακόπουλος. Εκεί είχαμε μια άριστη συνεργασία, βεβαίως. Στήριξα προτάσεις του κύριου Σωτηρακόπουλου, όταν έπρεπε να τις στηρίξω. Πιστεύω ότι οι εποχές και οι καιροί όπου κάναμε σκληρή αντιπολίτευση χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα έχουν ξεπεραστεί. Καλούμαστε αυτή τη στιγμή όπου μπορούμε ο καθένας να συμβάλλει. Έτσι λοιπόν θέλω να αναφέρω το εξής. Σέβομαι τον κύριο Πετρίδη και την παρουσία του. Αυτό όμως δεν αρκεί. Καλούμαστε να πάψουμε να είμαστε μόνο διαχειριστές των καταστάσεων. Φυσικά και στηρίξαμε τον κύριο Πετρίδη όταν έπρεπε, γιατί αντιλαμβανόμαστε τα θέματα που απασχολούν το Δήμο, τα ζητήματα και το ζήτημα της οικονομικής κρίσης, αλλά αυτό που νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει να κάνουμε είναι να θέσουμε στόχους, να έχουμε οράματα και υψηλούς στόχους, κυρία Θεολόγη. Γιατί θέλω να κλείσω τη συζήτησή μας, μιας και βλέπω ότι σας πιέζει και ο χρόνος, στο γεγονός ότι ο Δήμος Κομοτηνής καλείται να παίξει αυτό τον καθοριστικό ρόλο για τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, πάβουμε να είμαστε διαχειριστές των καταστάσεων, θέτουμε και βάζουμε τον πύχη ψηλά, βάζουμε νέους στόχους και με νέους ανθρώπους και αξίες προχωράμε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι σε εσάς και στους τηλεθεατές σας να έχουμε καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, την ευλογία στα σπίτια όλων μας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Και ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε με τις υπόλοιπες προτάσεις του προγράμματός μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά. Να είστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να ανοίξουμε ένα ακόμη παράθυρο στην ενημέρωση, την πιο προεκλογική, μιας και η σημερινή είναι η μέρα και ανακοινώσεων ονομάτων από τους επικεφαλείς των συνδυασμών. Έτσι λοιπόν πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων την κυρία Λουίζα Σαλτσίδου Ματριωσέλ, να τη δούμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε ήδη προγραμματίσει να σας δούμε σήμερα μιλώντας μεταξύ άλλων μετά τον εθελοντισμό και για την νεολαία. Συμπτωματικά όμως σήμερα ο Δήμαρχος Κομοτηνής και εκ νέου υποψήφιος, ο επικεφαλής της Κοινωνίας των Πολιτών, ο κύριος Πετρίδης, ανακοίνωσε το όνομά σας μεταξύ και άλλων συναδέλφων σας για το Δήμο της Κομοτηνής. Μια ημέρα η οποία, όπως δείχνει το Facebook, καταδεικνύει ότι είστε και μητέρα που χαιρόσαστε το γιο σας. Όλα αυτά μαζί, κυρία Σαλτσίδου. Ναι, τυχαία σύμπτωση. Η μέρα που γέννησα τον Έντι είναι και η μέρα που ανακοινώθηκε το υποψηφιότητά μου. Ναι, σήμερα επίσημα ανακοινώθηκε και το όνομά μου μαζί με τα άλλα 16-17 ονόματα. Θα είμαι υποψήφια με το συνδυασμό του Γιώργου του Πετρίδη, του νυν δημάρχου μας. Και ναι, το κάνω με μεγάλη χαρά.
η αλήθεια. Θα πρέπει να ρωτήσω όμως αυτό το σημείο, μιας και το ρεπορτάζ δεν σταματά ποτέ, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που σας κάνουν μια αντίστοιχη πρόταση. Θυμάμαι ότι και επί εποχής του Παντελιέλη υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις, αλλά και από τους υπολείπους δημάρχους που τον διαδέχτηκαν, και από τους επόμενους, συγγνώμη, δημάρχους που τον διαδέχτηκαν, υπήρξαν αντίστοιχες προτάσεις. Γιατί τώρα αποκριθήκατε θετικά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή με όλους τους δημάρχους, λόγω της ιδιότητάς μου ως υπεύθυνης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων... Στο οποίο πρέπει να πω ότι δίνανε ιδιαίτερη έμφαση η κυρία Σαλτσίμ, και το λέω αυτό γιατί μέσα από τα ρεπορτάζ παρακολουθήσαμε όλη τη διαδρομή του Κέντρου Πληροφόρησης και το γιατί τελικά έγινε πρότυπο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Νέων και ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα με αυτό το brand name. Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι με όλους τους δημάρχους από την εποχή του Παπανδριέλη μέχρι και τον σημερινό, τον Γιώργο τον Πετρίδη, συνεργαστήκαμε πολύ καλά με το, και υποστήριξαν το κέντρο. Και μέσα από αυτή τη συνεργασία προέκυπτε κάθε φορά και η πρόταση για να εμπλακώ στα δημοτικά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι που δεν το είχα ξανασκεφτεί. Με τιμούσε πάρα πολύ η πρότασή τους. Αλλά δεν ήταν μέσα στα δικά μου δεδομένα, γιατί θεωρώ ότι αυτό που κάνω ως επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων και η εμπλοκή μου με τον εθελοντισμό πραγματικά μου έδινε τη δυνατότητα, χωρίς να έχω καμία δέσμευση, είναι και αυτό σημαντικό, να κάνω αυτό που θέλω και να προσφέρω τουλάχιστον στους τομείς που μπορούσα. Στη συγκεκριμένη όμως συγκυρία, χρονική στιγμή και συγκυρία, θεώρησα ότι, καταρχάς αισθάνθηκα και εγώ ότι ήμουν περισσότερο έτοιμη σαν άνθρωπος, δηλαδή ένιωσα έτσι πιο όρημη, πιο συνειδητοποιημένη για να κάνω κάτι τέτοιο. Και βέβαια είναι πολύ σημαντικό ότι εκτιμάω πολύ τον Γιώργο τον Πετρίδη. Τον εκτιμώ και σαν άνθρωπο, γιατί μέσα από τη συνεργασία μας στο πλαίσιο του κέντρου και με διάφορες δράσεις που έχουμε κάνει σε συνεργασία με το Δήμο, βλέπω ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Και εκτιμώ βέβαια και την προσπάθεια που έχει κάνει, και αυτός βέβαια και όλοι οι άνθρωποι που τον έχουν βοηθήσει στη διάρκεια αυτών των ετών, να γίνει έργο στο Δήμο μας, αθόρυβα, αλλά με πολύ σοβαρότητα, και σε μία περίοδο, ας μην ξεχνάμε, πάρα πολύ δύσκολη. Σε μία περίοδο όταν ξεκίνησε, ανέλαβε ως δήμαρχος ένα δήμο που είχε πολλά οικονομικά προβλήματα, σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη για την Ελλάδα, με κρίση, και ας μην ξεχνάμε και ανέλαβε έναν καλλικρατικό πλέον δήμο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, κάτι καινούριο, με όποια δυσκολία είχε και αυτό. Άρα, μέσα από αυτή τη διαδικασία και σταθμίζοντας αυτά τα δεδομένα, και εδώ θα ήθελα να το πω, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι όλο αυτό το διάστημα των 18 ετών που λειτουργώ μέσα από το γραφείο και με τον εθελοντισμό και έρχομαι σε επαφή με πολύ κόσμο, νιώθω ότι ο κόσμος έχει στηρίξει και εμένα προσωπικά και το γραφείο, και θεωρώ ότι θα ήθελα όλο αυτό, αν μπορώ, με την εμπειρία που διαθέτω, με τις γνώσεις που διαθέτω, και με τις δυνατότητες που διαθέτω ως άνθρωπος, αν μπορώ όλο αυτό να το ανταποδώσω σε μια, θεωρώ, δύσκολη στιγμή, γιατί οι συγκυρίες θεωρώ ότι είναι δύσκολες, και άρα πρέπει όσοι μπορούμε, όσοι άνθρωποι μπορούμε να προσφέρουμε και να συστατευτούμε σε μια προσπάθεια για τον καλό της πόλης μας και για τη βελτίωση κυρίως της καθημερινότητας του πολίτη, να το κάνουμε. Σε αυτές λοιπόν τις δύσκολες συγκυρίες, εσείς είπατε ναι και ζητάτε την ψήφο των δημοτών του Δήμου Κομοτηνής. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που είναι, τι είναι αυτό που τελικά μπορεί να προσδώσει στο Δήμο Κομοτηνής
ένα διαφορετικό χαρακτήρα, να προσδώσει ταυτότητα. Δεν ξέρω, επειδή έχουμε κάνει κατά καιρού συζητήσεις μαζί, πολλές οι συνεντεύξεις όλα αυτά τα χρόνια, σε μία δωδεκαετία, πολλές, με όλους τους συναδέρφους άλλωστε. Και έχω ακούσει τις απόψεις σας σε διάφορους τομείς. Τι θα μου λέγατε τώρα, με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός, πού είναι η ταυτότητά μας, πού μπορούμε να την αναζητήσουμε κατά την άποψή σας? Ναι, και αυτή είναι ένα θέμα που έχει τεθεί πολλές φορές και έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την ταυτότητα της πόλης μας. Ξέρετε τι, τώρα θα προδώσω και κάτι. Όταν είχε έρθει εδώ ο κύριος Αντωνακόπουλος, σωστά, δεν είναι το επωνυμότητα, σωστά, δεν το λέω. Θυμάμαι καθόταν ακριβώς εκεί που καθόσαστε εσείς. Και σας ρώτησε μεταξύ άλλων, έτσι, σε ένα πιο φιλικό επίπεδο, να πούμε ποιος είναι ο κύριος Αντωνακόπουλος. Ναι, είναι ο διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα. Εκεί, γιατί είναι γνωστή η Κομωτινή, δώσατε τις απαντήσεις σας. Και νομίζω ότι η απάντηση σας εκεί είχε μεταξύ άλλων να κάνει και με το Δημοκρίτιο, με το οποίο έχετε όλα αυτά τα χρόνια άριστες σχέσεις, και με τους φοιτητές, αλλά επίσης κάνετε και μια έτσι πολύ ωραία πρόταση για τον εθελοντισμό. Την επαναφέρω στην κουβέντα μας, αλλά το ερώτημα παραμένει. Ποια, κατά την άποψή σας, θα μπορούσε να είναι η ταυτότητα του Δήμου Κομωτινής? Ναι, αυτό η αλήθεια είναι ένα ερώτημα που νομίζω μας απασχολεί όλους, γιατί θέλουμε να δούμε την πόλη μας καλύτερα, να δούμε την πόλη μας πιο φιλόξενη, να τη δούμε πιο ζωντανή, να τη δούμε πιο δημιουργική. Και θεωρώ ότι είναι μια πόλη που έχει πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και έχει και πάρα πολλές δυνατότητες. Και βλέπω ότι έχει και ανθρώπους που σε όλο αυτό μπορούν να συμβάλλουν. Άρα εμείς θέλουμε αυτές τις δυνατότητες που έχει η πόλη μας να τις αναδείξουμε. Και από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε. Δώστε 2-3 προτεραιότητες εσείς. Ναι, εγώ επειδή είναι και η δουλειά μου αυτή και έχω όλο αυτό τον καιρό συναναστραφεί με νέους ανθρώπους, θεωρώ ότι η νεολαία είναι ένα κομμάτι, δεν ξέρω πώς ακούγεται, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο η νεολαία για την πόλη μας. Γιατί εκτός ότι έχουμε το Πανεπιστήμιο που έχει ένα μεγάλο κομμάτι νεολαίας και είναι και αυτό που λέω εγώ είναι ένα κομμάτι νεολαίας πολύ δημιουργικό και ενεργό που μπορεί πραγματικά να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα μπορούσε. Όσον αφορά τη δημιουργικότητά του, όχι όσον αφορά το ότι φέρνει στην πόλη αυτό το κομμάτι χρήματα και αναπτύσσονται τα κομμάτια της εστίασης, τα σπίτια στα οποία διαθέτουμε, τα σπίτια που μένουν και όλα αυτά. Το σημαντικό είναι ότι μπορεί να αξιοποιηθεί και να διασυνδεθεί με την τοπική κοινωνία αυτή. Για μένα η λέξη κλειδί είναι η διασύνδεση, η οποία το λέμε και το επαναλαμβάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι να γίνουν δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι σε αυτό μπορούν να γίνουν βήματα και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά του Πανεπιστημίου. Άρα ένα κομμάτι είναι αυτό, να αξιοποιηθεί καλύτερα το νεανικό κομμάτι της πόλης μας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε, γιατί φυσικά κάθε φορά εγώ αυτό λέω ότι πρέπει να βάζουμε στόχους, έτσι, να βάζουμε οράματα, να έχουμε ένα όραμα. Μια λέξη βέβαια που έχει πολλές φορές, που τελευταία χάνει και το νόημά της, όμως συμφωνώ. Χρειάζεται για να κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα όραμα. Πρέπει όμως βέβαια μετά να σταθμίζουμε, να βλέπουμε ποιες είναι οι ανάγκες, να τις ιεραρχούμε και να κάνουμε αυτό που λέμε, εμείς το κάνουμε στα προγράμματα, να γίνεται ένας κύκλος ζωής προγραμμάτων. Να ξεκινάμε με το σχεδιασμό, αφού έχει προηγηθεί, όπως είπαμε, το να βάλουμε στόχο και να σταθμίσουμε τις ανάγκες μας και να τις ιεραρχήσουμε, να σχεδιάσουμε,
να υλοποιήσουμε, να αξιολογήσουμε και να κεφαλαιοποιήσουμε. Και στη συνέχεια αυτό να το αναποτελέσει τη βάση για να ξεκινήσουμε ένα νέο κύκλο έργων. Άρα έχοντας όραμα και έχοντας βρει τρόπους να αντλήσουμε και να αξιοποιήσουμε πόρους, όχι μόνο υλικούς, εγώ βάζω και, τους ανθρώπινους πόρους, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντική και αυτή η παράμετρος, ότι έχουμε ανθρώπους ενεργούς, έχουμε ανθρώπους στην πόλη μας με πολλές δυνατότητες, που χρειάζονται όμως κάποιο κίνητρο, ώστε να ξεκινήσει η εξέλιξη και η συμμετοχή τους, η ενεργή συμμετοχή τους. Άρα στην ταυτότητα της του Δήμου Κομοτηνής εσύ βάζετε στο κάδρο τους ανθρώπους. Αυτό καταλαβαίνω από την πρώτη σας τοποθέτηση. Το ανθρώπινο δυναμικό που έχει να δώσει σε μία σειρά ίσως τομέων που θα αναφέρατε. Ξαναθέτω το ερώτημα. Υπό άλλη βάση τώρα και σας το θέτω με τίτλο. Αν σας ρωτούσα λοιπόν ποια είναι η ταυτότητα του Δήμου Κομοτηνής, θα μου λέγατε ότι μία ταυτότητα είναι σίγουρα οι εθελοντές της, ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός, η νεολαία, ο πολιτισμός. Δώστε μου και τις προτάσεις γύρω από αυτό. Για τον εθελοντισμό, ήδη κάτι μου είπατε για την προηγούμενη φορά, ότι υπήρχε και μία πρόταση, υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο, για το οποίο συζητήσατε και συστάθηκε. Υπάρχει ένα δίκτυο, το οποίο βέβαια η δημιουργία... Φαντάζομαι δεν είναι προεκλογικό δίκτυο, έτσι. Ναι, δεν είναι, γιατί θα σας πω, αυτό η ιδέα του να συσταθεί, να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, βέβαια να πούμε ότι και παλιότερα, πριν από μία δεκαετία περίπου, είχε γίνει ένα δίκτυο, είχε δημιουργηθεί. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα γραφείο εθελοντισμού, όπως αυτό υπήρχε και μέσα στο Γκαλλικράτη, σαν θέμα που πρέπει να... Όχι πρέπει, είναι καλό να γίνει σε κάθε Δήμο. Και έτσι ξεκίνησε με το Δήμαρχο όλη αυτή η προσπάθεια, η οποία κράτησε πάνω από 1,5 χρόνο. Επαφές με εθελοντικές οργανώσεις, αφενός. Αλλά δεκαετής η τοποθέτηση, η στάση, η εμπειρία ή η πρόθεση, αν θέλετε. Είναι έτσι, μπορούμε να την δούμε, να την αναζητήσουμε 10 χρόνια πριν. Για να αποσαφηνίζουμε τα πράγματα. Μια προσπάθεια είχε γίνει και στο παρελθόν. Δεν αποδόθηκε. Συμμετείχαν 10 εθελοντικές οργανώσεις του Δήμου σε συνεργασία με το Δήμο Αιγύρου. Είχε γίνει μια προσπάθεια. Αυτό που έγινε τώρα ήταν πριν από 2 χρόνια περίπου, ξεκίνησε η δημιουργία ενός γραφείου αρχικά και κατέληξε στο να γίνει ένα δίκτυο. Στο διατάφτα, κυρία Σαρτσίδου, στο διατάφτα τι θα μπορούσαμε να πούμε. Προτάθηκε, νομίζω μου είπατε την προηγούμενη φορά, να υπάρχει ας πούμε ένα διήμερο, ένα τρίμερο με μια σειρά πολλαπλών δράσεων των εθελοντικών οργανώσεων. Άρα αυτό δίνει ένα brand name ενδεχομένως στην ενότητα, στον τομέα νεολαία και εθελοντισμός. Ναι, αυτό το είχαμε συζητήσει και την προηγούμενη φορά, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντική σαν δράση και μάλιστα αν μπορέσει να καθιερωθεί θεσμικά, δηλαδή να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και να βελτιώνεται. Είναι αυτό που είπαμε, ότι ένα διήμερο, ένα τριήμερο το χρόνο θα είναι σημείο αναφοράς για τις εθελοντικές οργανώσεις, θα συναντιόνται, θα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις, θα υπάρχουν περίπτερο που θα προβάλλεται η δράση και το προφίλ της κάθε οργάνωσης, θα γίνονται στρογγυλά τραπέζια, ημερίδες, γενικότερα ό,τι έχει θέμα με τον εθελοντισμό και πτυχές του εθελοντισμού. Αυτό είχαμε πει, είχαμε δώσει έτσι μια ιδέα, μια πρόταση για το όνομά του, θα μπορούν να είναι εθελόντια, να λέγεται. Αυτά βέβαια είναι θέματα τα οποία τα συζητάμε και μέσα στην συντονιστική γραμματεία που έχει συσταθεί και βέβαια με όλες τις εκπροσώπους από όλες τις εθελοντικές οργανώσεις που συμμετέχουν στο δίκτυο, αλλά και από τις άλλες εθελοντικές οργανώσεις, και αυτό θέλω να το τονίσω, οι οποίες μπορεί να μην έχουν υπογράψει το σύμφωνο συνεργασίας,
γιατί έχουν διάφορα κολλήματα, αλλά ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δράσεις που έχουν αντίκτυπο γενικότερα στην τοπική μας κοινωνία. Και πάμε τώρα στο κομμάτι του πολιτισμού. Εκεί τι θα είχατε να προτείνετε ως ταυτότητα για την περιοχή μας? Μου λέγατε προηγουμένως, σας έκανε έτσι ιδιαίτερη εντύπωση στο ζήτημα των μουσείων. Έτσι, ναι, και πόσα και μουσεία έχουμε. Δεν το ξέρουμε οι περισσότεροι ότι έχουμε 10 μουσεία στην πόλη μας και 10 διαφορετικού τύπου μουσεία με διαφορετικό αντικείμενο, με πολύ ενδιαφέρον το κάθε ένα από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς και εγώ τα ανακάλυψα τελευταία όταν προσπαθούσαμε να κάνουμε, να χαράξουμε την διαδρομή που θα κάνουμε με τα ποδήλατα, και ανακάλυψα και εγώ το τι, πόσα μουσεία και πόσους χώρους έχει η πόλη μας πολιτιστικούς που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί. Άρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό ότι είμαστε μια πόλη πολυπολιτισμική. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Με πολλά πρόσωπα και πολλές αντιθέσεις. Έχουμε το Μέγαρο Μουσικής, έτσι, αυτό πραγματικά είναι, μπορεί να αποτελέσει έτσι μια κυψέλη πολιτισμού για να γίνονται πολλές πολιτιστικές δράσεις, πολλών τύπων πολιτιστικές δράσεις. Και είναι αυτό που λέμε, ότι τα πολιτιστικά αγαθά θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτα. Δεν πρέπει να τα... γιατί πολλοί λένε ότι γιατί το Μέγαρο όταν υπάρχουν άλλες ανάγκες. Ναι, βέβαια, υπάρχουν, έχουμε ανάγκες στην υγεία, έχουμε ανάγκες που αν τις δεις στενά προηγούνται. Αλλά ο πολιτισμός είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θεωρώ ότι από τον πολιτισμό μπορούμε να αντλήσουμε και να αντλήσουμε όχι μόνο σαν άνθρωποι στην παιδεία μας, αλλά και οικονομικά. Mm-hmm. Φανταστείτε μια πόλη να αναπτυχθεί έτσι, το Μέγαρο Μουσικής να αποτελέσει ένα κέντρο και βαλκανικό κέντρο, όχι μόνο της Τράκης ή της ευρύτερης περιοχής, θα μπορεί να, είναι, να συγκεντρώνει κόσμος αυτό που λέμε συνεδριακού τουρισμού, πολιτιστικού τουρισμού. Έχει, υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Άρα, τι λέμε, για να μην μακρηγορούμε, ότι η πόλη μας έχει πολλές δυνατότητες και σε πολλούς τομείς. Έχει καλή γεωγραφική θέση, έχει φυσική ομορφιά, έχει ανθρώπους, εγώ το λέω και το ξαναλέω γιατί έχουμε δουλέψει πολύ με τους ανθρώπους, με νέους, με γυναίκες, με εθελοντές, με εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς συλλόγους, γυναικείους συλλόγους, και όλα αυτά τα χρόνια αυτό έχω διαπιστώσει, ότι εάν τους δίνεται κίνητρο, εάν πιστεύουν, εάν υπάρχει κάποιο όραμα το οποίο μπορεί να αυτό που λέμε να τους παρασύρει σε μια δημιουργική τροχιά. Mm-hmm. Χρειάζεται όμως το κίνητρο, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι εάν οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι παροπλισμένοι, εγώ το βλέπω αυτό, ότι είναι άνθρωποι που έχουν δυνατότητες, έχουν προτάσεις, έχουν ιδέες, μπορούν να προσφέρουν, μπορούν να συμμετέχουν σε μια συλλογική διαδικασία. Αν τους δοθεί λοιπόν αυτό το κίνητρο, μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Να γίνει η πόλη μας καλύτερη, να γίνει πιο δημιουργική, να γίνει πιο ζωντανή, να γίνει πιο φιλόξενη και να εξελιχθεί θετικά. Κύριε Σαλτσίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία έτσι στην προσπάθειά σας. Ευχαριστώ. Είναι ένα καλό τάξιδι και νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε μέχρι τις εκλογές. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και για την πρόσκληση. Για άλλα ξεκινήσαμε βέβαια, να πούμε. Αυτή είναι η επικαιρότητα όμως. Αυτή είναι η επικαιρότητα. Τα υπόλοιπα θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητάμε και αργότερα και με θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες που σχετίζονται με την πορεία των 13 στο σύνολο παιδικών σταθμών του Δήμου Κομωτινής. Έχουμε κοντά μας απόψε τον πρόεδρο του ΚΕΜΕΑ, που ασχολείται δηλαδή τόσο με τους παιδικούς σταθμούς, όσο και με το ΚΑΠΗ, όπως είδαμε τη δραστηριότητά του σε πρόσφατο χρόνο,
τον γιατρό, τον νεφρολόγο, τον κύριο Νίκο Ανδριακόπουλο. Να τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα κυρία Θεολόγη και καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Παρότι δεν είστε παιδίατρος, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια χαρά τα καταφέρνετε με τα παιδιά, όπως αντίστοιχα και με τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Έχετε συνδυάσει τις πιο τρυφερές ηλικίες πραγματικά για να δώσετε έτσι, να δείξετε κι εσείς τη δραστηριότητά σας ή τη διάθεσή σας για προσφορά μέσα από το Δήμο. Έχω σύζυγο παιδίατρο. Α, έτσι, και είναι καλός συμβουλάτορας. Ναι, όντως, εγώ είμαι στα ΚΑΠΗ, ασχολούμαι με τα ΚΑΠΗ και με τους παιδικούς σταθμούς. Όταν ανέλαβα την ευθύνη που μου έδωσε ο Δήμαρχος ο Γιώργος ο Πετρίδης στην αρχή της θητείας με το Διοικητικό Συμβούλιο τους παιδικούς σταθμούς, λέω έχω τον εξής στόχο. Από τη μια μεριά είχαμε τα οικονομικά, όπως καταλαβαίνετε, λόγω της οικονομικής κρίσης, τις δύσκολες δηλαδή, να κρατήσουμε ανοιχτούς τους παιδικούς σταθμούς. Από την άλλη μεριά έπρεπε να κάνω κάτι για τους ανθρώπους που μου εμπιστεύθηκαν και εμπιστεύθηκαν και στους συνεργάτες μου, στις βρεφονηπιοκόμες, στο προσωπικό, σε όλο το προσωπικό, ό,τι πολυτιμότερο έχει κάθε οικογένεια, κάθε γονιός, το παιδί τους. Και να κάνουμε κάποια δουλειά ώστε το παιδί αυτό να νιώθει άνετα στον παιδικό σταθμό για να ενταχθεί στο δημοτικό σχολείο και στην κοινωνία γενικότερα. Αυτή η στόχη νομίζω ότι πήγαμε καλά στην τριετία. Θα πρέπει να πούμε ότι σε αυτά τα 3,5 χρόνια εσείς είχατε να αντιμετωπίσετε, κύριε Σωτηριακόπουλε, στο Δήμο της Κομωτινής και την συγκυρία που ήρθε σχετικά με τον παιδικό σταθμό της εργατικής κατοικίας, όπου και εκείνος φαινόταν να κλείνει, οπότε αμέσως θυμάμαι και τη μέρημνα της Δημοτικής Αρχής να υπάρξει μια δομή στο να απορροφήσει αυτά τα παιδιά. Γονείς αντίστοιχα έμειναν άνεργοι, οπότε και οι δυνατότητες για οικονομική συμβολή όλο και απομειώνονταν, τουλάχιστον στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, χωρίς αυτό να απομειώνει τη δική τους εξαιρετική δουλειά επίσης. Άρα είχατε αμέσως να βάλετε τα πρώτα σε τάξη και να ξαναδείτε και τα κόμιστρα τα οποία θα έπρεπε να καταθέτουν γενικότερα οι γονείς. Μάλιστα. Όσον αφορά το παιδικό σταθμό που ήταν να κλείσει, εμείς ήμασταν έτοιμοι. Είπαμε με τον Δήμαρχο ότι θα απορροφήσουμε όλα τα παιδιά. Είχαμε τη δυνατότητα να ενταχθούν στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Δεν έγινε και καλώς δεν έγινε, διότι τελικά δεν έκλεισε ο παιδικός σταθμός. Εμείς δεν διεκδικούμε τα πρωτεία ούτε για εντυπωσιασμό, αλλά το λέω ότι έχουμε πολύ καλούς παιδικούς σταθμούς. Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί αξίζουν ένα μπράβο και μπράβο στους αυτούς που εργάζονται εκεί. Είναι 13 στον αριθμό, 8 είναι στην 13. Πόλη και 5 στην Αίγυρο, την Καλύστη, Θρυλόριο, το Ροδίτη, το Θρυλόριο και το Κόσμιο. Και το Κόσμιο, ναι. Όλοι οι παιδικοί σταθμοί δουλεύουν κανονικά, έχουν ωράριο πλήρες από τις 7 μέχρι τις 4, έτσι βολεύονται όλοι οι εργαζόμενοι, δηλαδή μέχρι τις 4 το απόγευμα μπορεί κάποιος να πάρει το παιδί του, ανάλογα με τι ωράριο έχει. Η παιδική σταθμή δεν είναι ένα πάρκιν παιδιών, δεν είναι ένας παιδότοπος, είναι η προσχολική που λέμε αγωγή που παίρνει το παιδί. Το παιδί πηγαίνοντας στον παιδικό σταθμό θα μάθει να κοινωνικοποιείται, να μπορέσει να παρακολουθήσει το δημοτικό, το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, πλάθεται, θα μοιραστεί το παιχνίδι, θα μάθει για διάφορα πράγματα. Άρα είναι μια πολύ δουλειά καλή που πρέπει να γίνει και ο γονιός πάντα είναι έτοιμος να ρωτήσει για το παιδί του πώς πάει και είναι και εμείς το προσωπικό μας ήταν έτοιμο, έκανε πολύ καλή δουλειά, πήγαν καλά. Απ' την άλλη μεριά είχαμε πολλά κτίρια, όπως είπατε 13, και με πολλά προβλήματα, οφείλω να ομολογήσω, και στη θητεία που τη δικιά μου μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες όλους φροντίσαμε, έγιναν πάρα πολλές επισκευές, έγινε η θωράκιση του παιδικού σταθμού του βρεφονηπιακού, αλλάξαμε όλα τα τζάμια, είχαμε απώλεια θερμότητας, βάφτηκαν όλοι σχεδόν οι παιδικοί σταθμοί μέσα και έξω και ακόμα γίνονται έργα, πάρα πολλά χρήματα έδωσε ο Δήμος στους παιδικούς σταθμούς. Και επίσης εντάξαμε 2 νέους παιδικούς σταθμούς, ο Δήμος Κομωτινής. Στο Ροδίτη και στο Κόσμιο. Μάλιστα. Και πιστεύω στο Ροδίτη προχωράμε πολύ γρήγορα. Το Σεπτέμβριο μπορεί να μπούμε στο καινούριο κτίριο.
Ένα από τα στοιχήματα τα οποία είχατε να κερδίσετε και διαδραματίζουν ρόλο στην ψυχολογία γενικότερα των παιδιών είναι η διασφάλιση του προσωπικού, διότι και αυτό ήταν ένα ζήτημα προς διερεύνηση. Τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτές τις εποχές για το προσωπικό το οποίο θα έπρεπε να επανδρώνει και τους 13 παιδικούς σταθμούς. Και αυτό η μη επάνδρωση διαδραμάτιζε ένα σημαντικό ρόλο και στην ψυχολογία των παιδιών. Τελικά πώς το καταφέρατε? Όντως έχετε δίκιο. Πολλές φορές, πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα, σας το ομολογώ αυτό, διότι έλεγα τι θα γίνει με τη σύμβαση, θα προλάβουμε να πάρουμε το δίμηνο, θα προλάβουμε να πάρουμε το οχτάμηνο. Δεν μας απάντησε το Υπουργείο, ενώ εμείς είχαμε κάνει τον προγραμματισμό μας έγκαιρα, αλλά η πολιτεία, ξέρετε, με τη γραφειοκρατία που τη διέπει, πάντα υπήρχε ένα πρόβλημα. Όμως ανταπεξέλθαμε. Ποτέ δεν έκλεισε κάποιος παιδικός σταθμός, γιατί θα έλειπε μια δασκάλα, πάντα τα καταφέραμε. Εκείνο που πετύχαμε το τελευταίο διάστημα είναι ότι καταφέραμε να έχουμε 34 παιδαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους, νηπιαγωγούς, βοηθούς, οι οποίοι την επόμενη πενταετία θα έχουν εξασφαλίσει τη συνέχιση της ζωής των παιδικών σταθμών. Οι παιδικοί σταθμοί θα είναι ανοιχτοί και δεν θα υπάρχουν τα προβλήματα που ο επόμενος πρόεδρος που θα είναι στους παιδικούς σταθμούς δεν θα έχει αυτά τα προβλήματα που αντιμετώπισα εγώ για το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί. Όντως είναι ένας άθλος αυτός και δεν είναι μόνο σε εμάς στη διοίκηση, αξίζει, είναι και στο διοικητικό προσωπικό, αξίζουν τα ίδια, γιατί τρέξαμε όλοι μαζί. Θα δείτε, ενώ περιορίσαμε και πολλά έξοδα, γιατί είπα στην αρχή ότι από τη μια μεριά είχαμε τα δύσκολα οικονομικά, περιορίσαμε τα έξοδα, περιορίσαμε τα ενίκια, τα περιττά έξοδα, αυξήσαμε τον αριθμό των παιδιών στις χρονιές που πέρασαν. Θα δείτε και στη διαφάνεια, σας έχω φέρει μια διαφάνεια. Να δούμε λοιπόν τις διαφάνειες αυτές. Τι βλέπουμε εδώ, γιατρέ? Τι βλέπουμε, κύριε Πρόεδρε? Εδώ βλέπουμε ότι με την πρώτη διαφάνεια. Να γυρίσουμε λιγάκι πίσω, Ενούρα, αν έχουμε τη δυνατότητα. Ναι, εδώ λοιπόν τι βλέπουμε? Το κόκκινο μας δείχνει τον αριθμό των παιδιών που πήραμε, από 500 μέχρι 600 τόσα. Από 500 λοιπόν, 80 αν βλέπω, ναι, καλά, μέχρι 610 το 2014. Παιδιά, ναι. Άρα αυξήθηκαν τα παιδιά που πήραμε, παρότι είχαμε κλείσει, περιορίσαμε τα έξοδα. Και με το μπλε, το προηγούμενο πάλι, με το μπλε... Πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια ξανά. Πόσα παιδιά πήραμε με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Αυτά 40 την δεκαετία 10-11. Όταν ανέλαβα εγώ, ναι, 60, ήταν 80. 40. Μετά 80, μετά 301 και 360 και μετά 358 την τελευταία χρονιά τώρα, χρονιά. Το οποίο αυτό είναι από τη μια μεριά βοηθάει τους συμπολίτες μας που έχουν εξασφαλίσει δωρεάν στους παιδικούς, δεν πληρώνουν κάτι στους παιδικούς σταθμούς, φοιτούν τα παιδιά τους, και από την άλλη μεριά έρχονται έσοδα στο Δήμο, όπως θα δείτε στη δεύτερη διαφάνεια. Πάμε να τη δούμε λοιπόν, την επόμενη. Την επόμενη. Θα δείτε ότι αυξάνονται, η καμπύλη αυτή μας δείχνει την αύξηση των χρημάτων που έρχονται στο Δήμο Κομοτηνής, από μέχρι 1 εκατομμύριο έχουμε αυτή τη στιγμή. Έρχεται 1 εκατομμύριο ευρώ στο Δήμο της Κομοτηνής, και αυτό μένει στην πόλη μας από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δηλαδή έχει κέρδος και ο Δήμος Κομοτηνής, και αυτό νομίζω ότι... Έχουμε εμείς, εγώ είμαι ευχαριστημένος με τον εαυτό μου όταν ξέρω ότι φέρνουμε όλοι μαζί, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Δήμαρχος, τα χρήματα στην πόλη μας και εξυπηρετούνται οι πολίτες. Αυτά είναι για τους πολίτες και η αγορά της Κομοτηνής. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι λελειμμένο το πρόβλημα των παιδικών σταθμών για την επόμενη πενταετία, σύμφωνα με τα χρήματα τα οποία διασφαλίστηκαν από το ΕΣΠΑ. Μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Όπως και να ανακοινώσετε. Κύριε Σωτηριακόπουλε, η νέα αυτή πενταετία σας βρίσκει θετικά διακείμενο ως προς το Δήμο Κομοτηνής, διεκδικείται εκ νέου την ψήφο των συμπολιτών μας? Ναι, θα διεκδικήσω, θα είμαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος πάλι, εάν οι συμπολίτες μου με εμπιστευτούν, εγώ τους εμπιστεύομαι και ευελπιστώ να με εμπιστευτούν και αυτοί. Εγώ έχω δώσει όλο τον εαυτό μου και στα ΚΑΠΗ και στους παιδικούς σταθμούς. Επίσης ένα κομμάτι μεγάλο είναι και η βοήθεια στο σπίτι και άλλες δομές κοινωνικές του Δήμου Κομοτηνής που μπορούμε να μιλήσουμε, τα οποία προσφέρουν μεγάλη βοήθεια. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω με αυτή την αφορμή, με την εμπειρία που έχετε, με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχετε από το ίδιο σας το επάγγελμα, αλλά και από το κομμάτι το οποίο διαχειριζόσαστε 3,5 χρόνια, σας εμπιστεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος και το διαχειριζόσαστε.
ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα πρέπει να δώσει ο Δήμος της Κομωτινής στις κοινωνικές του δομές, σε ποιες από αυτές, ούτως ώστε η κοινωνική πολιτική πραγματικά να επιλύσει σημαντικά προβλήματα για τους πολίτες. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ και το βοήθεια στο σπίτι, που σωστά το αναφέρατε, που έρχεται να διευκολύνει την καθημερινότητα πάρα πολλών συμπολιτών μας που δεν φανταζόμαστε τα προβλήματα που υπάρχουν και πόσο σημαντικές είναι για εκείνους οι καλημέρες από τους ανθρώπους που τους επισκέπτονται. Ο στόχος μας είναι στην επόμενη πενταετία να απορροφηθούν όλα τα παιδιά των συμπολιτών μας του Δήμου Κομωτινής και από άλλους δήμους δίπλα που έρχονται πολλές φορές όταν γυρνιάζουν τα χωριά, να απορροφηθούν όλα τα παιδιά και ειδικά των αδυνάτων. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να κλείσουν ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί. Έχουμε καλούς παιδικούς σταθμούς δημοτικούς, υπάρχουν και άλλοι και της Εκκλησίας και των ιδιωτικοί. Εμείς όμως θέλω να τονίσω ότι κανένας εργαζόμενος να μην μπορεί να μην στείλει το παιδί του. Το παιδί του να είναι στον παιδικό σταθμό, να ξέρει ότι θα φοιτήσει εκεί, ότι θα εκπαιδευτεί, θα μάθει και θα είναι ένα χρήσιμο παιδί στην κοινωνία μεθαύριο. Απ' την άλλη μεριά, όπως είπα, η βοήθεια στο σπίτι παίζει ένα σημαντικότατο ρόλο, γιατί σε ανήμπορους πολίτες, σε ασθενείς, σε μεμονωμένους, σε ηλικιωμένους, επιτελεί ένα μεγάλο έργο το οποίο θέλει συζήτηση και μπορούμε να το συζητήσουμε. Και αυτό έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα από την πολιτεία και αυτό θα λειτουργήσει την επόμενη πενταετία, πιστεύω και ευελπιστώ όσων υπάρχει, είναι και θέμα γενικότερο όλων των Δήμων για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Όπως και σε άλλες κοινωνικές ομάδες, είναι το ιατροκοινωνικό κέντρο. Σε Ρωμά που βοηθάνε αφάνταστα. Να σε ευχηθώ κάθε επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ ευχαριστώ για απόψη, γιατρέ. Σας ευχαριστώ. Και νομίζω ότι θα σας δούμε και σε αυτή την προεκλογική περίοδο ξανά, για να θέσουμε έτσι μια σειρά ζητημάτων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Σε αυτήν εδώ την περίοδο, κυρίες και κύριοι, ζητούμε να παραμένει το ζήτημα της ανάπτυξης τόσο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο και στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και ειδικότερα και στους υπόλοιπους Δήμους. Αυτό το ερώτημα μέσα από τις ειδικότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη που υπάρχουν στην περιοχή μας θα μας το αναπτύξει ο οικονομολόγος, παράλληλα δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Παντελής Εμπατζιάννης. Να το δούμε, να τον καλωσορίσουμε. Κύριε Εμπατζιάννη, καλησπέρα σας. Καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Είστε πραγματικά από τους ανθρώπους που γενικότερα έχουμε ευκαιρίες για συζήτηση μέσα από τον τομέα της ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια, σε μία περίπου δεκαετή πορεία, αν δεν απατώμε, σωστά. Με τιμήσατε πολλές φορές με την πρόσκλησή σας, κυρία Θεολόγη, και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω όμως ότι είστε ένα από τα κατάλληλα πρόσωπα για να θέσουμε έτσι επιτάπητους κάποια συγκεκριμένα ζητήματα, καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόσφατα είχατε αυτή την περίοδο που εκπονούσατε και την διπλωματική σας εργασία και κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στο Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, μία από τις εργασίες αφορούσε το επιχειρησιακό σχέδιο για το Δήμο της Κομωτινής. Ναι, εντάξει. Έχω πρόσφατα αποφοιτήσει από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου μας. Όπως ακριβώς μετονομάστηκε τώρα. Ναι, τώρα μετονομάστηκε έτσι, Οικονομικό Τμήμα, ας πούμε. Ήταν ΔΟΣΑ παλιότερα. Και ναι, είχα την τύχη, γιατί ήταν και κάτι για το οποίο με ενδιαφέρει πάρα πολύ, να κάνω μια εργασία πάνω ακριβώς στα αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου Κομωτινής, ας πούμε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Ήταν μια βέβαια φοιτητική, ας το πούμε, εργασία, αλλά πιστεύω ότι βγήκε ένα καλό αποτέλεσμα και έμαθα και εγώ πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω ότι κάποιες επεξεργασίες που έγιναν θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον οποιονδήποτε να έχει απαντήσεις στους ενδεχόμενους προβληματισμούς του. Άρα, το ερώτημα το οποίο τίθεται και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός και με αφορμή τη συγκεκριμένη έτσι, εργασία, δεν ξέρω πώς την προσεγγίσετε ακριβώς, είναι αν πραγματικά υπάρχουν ευκαιρίες για ανάπτυξη στην περιοχή μας. Τι θα μου λέγατε σε αυτό το ανοιχτό ερώτημα? Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός για να δει και να βρει ευκαιρίες ανάπτυξης. Υπάρχουν και πολλοί που με την εμπειρία τους και μόνο επιχειρηματίες, ας πούμε, κυρίως, μπορούν να δουν ευκαιρίες για οικονομικές δραστηριότητες που βοηθάνε τους ίδιους βέβαια για να, στο βιοπορισμό τους και στο να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ευκαιρίες γενικότερα για να αναπτυχθεί ο τόπος και όχι μόνο οι ίδιοι ως άτομα ή ως επιχείρησης. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειδικός. Επίσης δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια εργασία για να προσεγγίσεις αυτά τα ζητήματα με επιτυχία. Βοηθάει βέβαια το γεγονός ότι εγώ είχα την τύχη να το κάνω.
Και ακριβώς επειδή μέσα από τις σπουδές μου είχα έτσι μια προσέγγιση στα οικονομικά του Δήμου Κομωτινής και στα αναπτυξιακά ζητήματα του Δήμου Κομωτινής, αυτό που αντιλήφθηκα είναι ότι πραγματικά ο τόπος μας έχει ευκαιρίες για ανάπτυξη, υπάρχουν τρόποι για να κάνει τη διαφορά σε σχέση με άλλες γειτονικές περιοχές εντός και εκτός συνόρων και έτσι να αποκομίσει κέρδη σε όλα τα επίπεδα. Γιατί όταν λέμε ανάπτυξη δεν εννοούμε βέβαια μόνο να έχεις κάποια απλά κερδοφορία ή κάποια έσοδα παραπάνω από ό,τι είχες στο παρελθόν. Η ανάπτυξη έχει και άλλες ωφέλειες που είναι ευδιάκριτες ας πούμε στον πολιτισμό, στους θεσμούς και γι' αυτό καμιά φορά μιλάμε και για αναπτυγμένα κράτη ή μη αναπτυγμένα κράτη, αναπτυσσόμενα ας πούμε κράτη, εννοώντας όχι μόνο την οικονομική διάσταση της πορείας αυτής, αλλά γενικότερα όλη αυτή την εικόνα που μπορεί να έχει ένας επισκέπτης ή ένας μελετητής της πραγματικότητας που επικρατεί στην κάθε μια χώρα από αυτές. Στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε ίσως καλύτερους θεσμούς ή έχουμε ένα πολιτιστικό επίπεδο αρκετά αναβαθμισμένο και βέβαια ταυτόχρονα έχουμε και μια οικονομική ευρωστία. Αντίστοιχα στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι εύκολο να συναντήσουμε τόσο αναπτυγμένους θεσμούς ή τόσο αναπτυγμένο πολιτιστικό επίπεδο, χωρίς να θέλω να τις αδικήσω. Έχουν και αυτές τα δικά τους προτερήματα. Θέσατε το πλαίσιο και από τα γενικά πάμε στα ειδικά. Δηλαδή, τι θα μπορούσαμε να δούμε ειδικότερα για το Δήμο της Κομωτινής ή για την Περιφερειακή Ενότητα της Ροδόπης, με το δεδομένο ότι υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία αφορούν στην περιοχή μας. Δείγμα, ένα μέρος αυτών τα βλέπουμε, τα εντοπίζουμε και στις γειτονικές χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία που βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά. Ωστόσο, τα δικά μας αναπτυξιακά εργαλεία είναι εκείνα που τελικά μπορούν να αλλάξουν και τον τρόπο ζωής των πολιτών και χρήματα να εισρέψουν στην περιοχή μας που είναι πάντοτε το ζητούμενο, αλλά γενικότερα να προσδώσουν και ένα χαρακτήρα εξωστρέφειας. Να πω ότι ξεκινώντας να απαντήσω στην ερώτησή σας, να πω ότι η πορεία ενός οργανισμού όπως είναι ο Δήμος ή μιας επιχείρησης, εγώ δεν θέλω να πω επιχείρηση, αυτό και είπα οργανισμού, πρέπει να στηρίζεται σε γερά θεμέλια, σε γερές βάσεις. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το οικονομικό σημάζημα που έγινε την τελευταία περίοδο στην θητεία της τωρινής Δημοτικής Αρχής με Δήμαρχο τον Γιώργο Πετρίδη, γιατί ακριβώς μπήκαν γερά θεμέλια ώστε να μπορέσουμε να πατήσουμε σε αυτά για να πάμε σε κάποιες πιο δυναμικές πλέον οικονομικές πολιτικές που θα φέρουν αυτό που ακριβώς περιμένουμε όλοι, την πολυπόθητη ανάπτυξη. Καταρχάς λοιπόν πρέπει να έχουμε τα γερά θεμέλια και το σημάζεμα των οικονομικών. Ας πούμε ότι αυτό σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί και ας πούμε ότι και όποια προβλήματα υπάρχουν θα λυθούν. Ας το θεωρήσουμε σαν δεδομένο. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει μια ευδιάκριτη παρουσία της Κομωτινής ή της περιοχής της Ροδόπης γενικότερα στα πλαίσια του οικονομικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. Και εξηγούμε, γιατί κάποιος επισκέπτης να προτιμήσει ας πούμε, την Κομωτινή και να μην προτιμήσει την Ξάθη με το καρναβάλι της ή την Αλεξανδρούπολη ας πούμε, με τη θάλασσά της. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Σε αυτό που θα μπορούσα εγώ να συνεισφέρω στην κουβέντα είναι ότι μπορεί να διακριθεί και η Κομωτινή, γιατί έχει και εκείνη πλεονεκτήματα απέναντι στις άλλες περιοχές και ανάμεσα στις δύο που προαναφερθείς μέσα στα σύνορά μας και ανάμεσα στις άλλες που αν το διευρύνουμε και το πάμε και ευρύτερα, Βουλγαρία, Τουρκία κλπ. Υπάρχει μια μοναδική πολιτιστική κληρονομιά που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω απλά την καραμέλα του πολυπολιτισμού, έχουμε πολυπολιτισμό ή έχουμε μια πολυπολιτισμικότητα ή κάτι τέτοιο. Εγώ θα το πω ότι υπάρχει μια πολιτιστική κληρονομιά που είναι στοιχείο διαφοροποίησης της πόλης μας απέναντι σε άλλες ανταγωνιστικές περιοχές. Και αυτό ήδη αναδεικνύεται και πιστεύω ότι στο μέλλον θα αναδειχθεί αρκεί να υπάρχουν πρακτικά παραδείγματα που να το επιβεβαιώνουν. Δεν αρκεί μόνο να το επικαλούμαστε, αλλά πρέπει να υπάρχουν και πρακτικά παραδείγματα. Δηλαδή να αναδεικνύουμε μια πολιτιστική κληρονομιά που έχει να κάνει με την μειονότητα. Να αναδεικνύουμε μια πολιτιστική κληρονομιά που έχει να κάνει με τους πρόσφυγες που έχουν έρθει από τις χώρες πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Να τα αναδεικνύουμε αυτά και μόλις τα αναδείξουμε, εκεί
θα φανεί όλη αυτή, θα φανούν όλα αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας. Γιατί το να θεωρείς την πόλη σου τουριστικό προορισμό, δεν αρκεί να το γνωρίζεις μόνο εσύ, πρέπει και ο υπόλοιπος κόσμος να το ξέρει. Άρα, κύριε Μπατζιάνη, το ερώτημά μου το επόμενο προκύπτει από την τοποθέτηση σας και είναι απλούστατο. Πώς μπορούμε να πείσουμε? Για να πείσουμε πρέπει να έχουμε καταρχάς πραγματικά δεδομένα να παρουσιάσουμε. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εμείς έχουμε... Εδώ βγαίνει στην επιφάνεια έτσι, τα περαιτέρω στοιχεία του οικονομολόγου. Έτσι ακριβώς. Εδώ βγαίνει το business. Μα βεβαίως, γιατί εδώ υπάρχει μια περιοχή που μπορεί να διαφοροποιηθεί σε σχέση με άλλες. Ήδη είπαμε κάτι. Δεν διαφοροποιείται μόνο όσον αφορά τα πολιτιστικά της χαρακτηριστικά, διαφοροποιείται και από την ύπαρξη ενός κατάλληλου ακαδημαϊκού και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που έχει να κάνει με το ότι υπάρχει μια ισχυρή έδρα πανεπιστημιακή. Εδώ είναι η έδρα του Πανεπιστημίου μας. Το Δημοκρίτιο. Μία από τις έδρες του Πανεπιστημίου μας και πιο ισχυρή, γιατί είναι και η έδρα, το κέντρο της διοικητικής. Εδώ είναι η έδρα της διοίκησης του Πανεπιστημίου. Ναι. Εδώ είναι η έδρα. Εδώ είναι η έδρα της Πριτανίας και υπάρχουν πολύ δυναμικές σχολές οι οποίες. Όχι αυτοτελώς, αλλά ίσως και συνεργασία και με τις άλλες γειτονικές σχολές στις άλλες πόλεις της Θράκης μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Το ότι γίνεται ένα παγκόσμιο συνέδριο, ας πούμε, ΤΕΦΑ και ακούγεται η Κομωτινή, έτσι, ένα παγκόσμιο συνέδριο για τον αθλητισμό, είναι ένα στοιχείο ανάπτυξης. Δεν είναι ούτε μόνο πολιτιστικό, ούτε μόνο εκπαιδευτικό στοιχείο της ζωής της πόλης. Είναι ένα αναπτυξιακό χαρακτηριστικό της που πρέπει να γίνει. Αντιληπτό πόσο πολύ έχει βοηθήσει μέχρι τώρα και την πόλη και πόσο μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση να στραφούμε όσον αφορά και άλλα πεδία δράσης, όχι μόνο στον αθλητισμό. Δηλαδή, το να γίνονται 2-3 συνέδρια εθνικά ή περιφερειακά ή παγκόσμια, όπως γίνεται και παγκόσμιο το συνέδριο του αθλητισμού, έχει τεράστια σημασία για την πόλη μας, στον βαθμό που έχει την υποδομή. Έχει ένα κέντρο, το Μέγαρο Μουσικής, ας το πούμε έτσι. Αν και δεν είναι ο επίσημος τίτλος του αυτός, ένα συνεδριακό κέντρο που μπορεί να υποστηρίξει μια τέτοια δράση ή έχει διάσπαρτες αίθουσες που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τέτοιες δράσεις. Αυτό είναι ο ρόλος της δημοτικής αρχής και των άλλων θεσμικών φορέων και αρχών στον τόπο μας να συντονίσει τέτοιες προσπάθειες και ήδη σε μεγάλο βαθμό έχει κάνει πολλά βήματα, ήδη υπάρχει σχεδιασμός, ήδη εγώ είμαι πεπισμένος ότι τα πράγματα θα είναι αρκετά καλύτερα στην επόμενη θητεία της επόμενης Δημοτικής Αρχής. Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με αυτά τα δεδομένα ή μέσα από αυτές τις παραμέτρους τις οποίες εσείς θέτετε? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι τόσο δύσκολη η περίοδος, η ηφαισιακή που ζούμε όσον αφορά την οικονομία της χώρας μας, όχι την οικονομία μόνο της περιοχής μας, που δεν μπορούμε να λέμε μεγάλα λόγια για να μιλάμε για υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια, τα γεωγραφικά, που να μην τα στενέψω στο Δήμο Κομωτινής, να τα διευρύνω λίγο, να πω στον ομό Ροδόπης, αλλά αφορούν σε πολύ μεγάλο βαθμό και τον Δήμο Κομωτινής, γιατί το κέντρο του ομού Ροδόπης είναι ο Δήμος Κομωτινής, έτσι. Έχουμε λοιπόν σαν Δήμος Κομωτινής και σαν Ομός Ροδόπης και αν θέλετε και σαν Θράκη, έχουμε κάποια στοιχεία που μας λένε ότι εισραίουν κάποια εισοδήματα και φεύγουν κάποια εισοδήματα. Εμείς θέλουμε τα εισοδήματα αυτά που εισραίουν στην περιοχή μας και μένουν εδώ και κινείται και κυκλοφορεί το χρήμα να είναι περισσότερα από αυτά που φεύγουν. Mm-hmm. Αυτό είναι μία, αν θέλετε, ένα στοίχημα που πρέπει να βάλει ο Δήμος Κομωτινής με αυτούς που σχεδιάζουν και με αυτούς που υλοποιούν τις πολιτικές αυτές. Αυτό είναι το στοίχημα που πρέπει να βάλει. Πώς θα τραβήξουμε περισσότερα εισοδήματα και να μένουν εδώ και να επενδύονται με όποια μορφή θέλετε. Δεν χρειάζεται να γίνει μια επένδυση τεραστίων διαστάσεων, μπορεί να γίνουν και πολλές μικρότερες. Να επενδυθούν εδώ, να μείνουν εδώ, και παρά να είναι περισσότερα αυτά που φεύγουν. Να μην είναι δηλαδή ελλειμματικός, ας το πούμε έτσι, όσον αφορά τις οικονομικές συναλλαγές ο Δήμος Κομωτινής, να είναι ας πούμε πλεονασματικός. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα μεγέθη στην οικονομική επιστήμη. Τα χρησιμοποιώ απλώς για να γινόμαστε κατανοητοί στον κόσμο. Αυτό είναι ένα στοιχείο ανάπτυξης. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι θα είναι ένας υψηλός ρυθμός, ας πούμε θα είναι 5, 6, 7 ή 10%, γιατί δεν ξέρω και κατά πόσο μπορούμε να κατακαιρματίσουμε κάποιους εθνικούς λογαριασμούς που μας δείχνουν την ανάπτυξη, θα τους κατακαιρματίσουμε σε περιφερειακό ή και πολύ δε περισσότερο σε δημοτικό επίπεδο. Αλλά είναι ορατό όμως στον κάθε πολίτη
το αν έρχεται χρήμα, αν μένει εδώ, αν κυκλοφορεί εδώ ή αντίστροφα, αν φεύγει και εδώ, τελικά δεν έχουμε κάνει και πολλά πράγματα. Αυτό λοιπόν, αφού είναι ορατό στον πολίτη, εγώ νομίζω ότι το στίγμα που πρέπει να πετύχει ο νέος Δήμαρχος και η νέα Δημοτική Αρχή και όλοι, όχι μόνο αυτοί που θα διοικούν το Δήμο, και όλοι όσοι ασχολούνται με τα κοινά εδώ, είναι πώς αυτή την περιοχή μας την κάνουμε ακριβώς να έχει ανθρώπους ευχαριστημένους επειδή ζουν εδώ και να λένε ότι αξίζει να ζω στην Κομωτινή, αξίζει να επενδύω στην Κομωτινή, αξίζει να αφήνω τα χρήματά μου εδώ στην Κομωτινή και να δραστηριοποιούμε εδώ παρά αλλού. Παρά στη Ξάνθη, παρά στη Βουλγαρία, παρά στην Τουρκία, παρά στο Νεύρο. Εσείς αυτές τις απόψεις τις μοιραζόσαστε με τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον κύριο Πετρίδη? Κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία, έχουμε μια καλή σχέση όσον αφορά αυτά. Καλή και παραγωγική σχέση όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Παραγωγική, δηλαδή, ναι, όντως τα ζητάμε. Θα τις μοιραστείτε αυτές τις απόψεις την επόμενη πενταετία? Κάθε φορά θα είστε δηλαδή εκ νέου υποψήφιος? Κάθε φορά που θα μου δίνετε ευκαιρία, είτε εκλεγώ. Ναι, θα είμαι υποψήφιος με τον Γιώργο τον Πετρίδη και πάλι θα είμαι υποψήφιος με τον Γιώργο τον Πετρίδη με την παράταξή του, την Κοινωνία Πολιτών. Και είναι μια ευκαιρία να ζητήσω και την ψήφο των συμπολιτών μας μέσα από την εκπομπή σας. Αλλά ακόμα και είτε εκλεγώ δημοτικό σύμβουλος, πολύ θα το ήθελα, εννοείται, είτε δεν εκλεγώ δημοτικό σύμβουλος και πιστεύω ότι έτσι σκέφτονται και αρκετοί άλλοι Κομωτινέοι, είτε είναι μέσα στην παράταξή μας, είτε και έξω την παράταξή μας, επειδή αγαπούμε την πόλη μας, κάθε φορά που θα μας δίνει την ευκαιρία να συνεισφέρουμε σε αυτή την αγωνία που έχει ο δημοτικός άρχοντας, ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του, εμείς ανταποκρινόμαστε. Εγώ τουλάχιστον θα ανταποκρίνομαι. Αγαπάμε την Κομωτινή, είμαστε Κομωτινέοι, μένουμε εδώ τόσα χρόνια, σχεδόν από την ημέρα που γεννηθήκαμε, σχεδόν. Και θέλουμε να τη δούμε μια Κομωτινή που να είναι πολύ ανεπτυγμένη για να αξίζει να μείνουν και τα παιδιά μας και να μείνουν ευχαριστημένα τα παιδιά μας που μένουν εδώ και όχι να μένουν από ανάγκη επειδή δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αυτό είναι ένας δείκτης ανάπτυξης, όχι τόσο το συν 2% ή το συν 5% ή το συν 10%. Μπορούμε να κρατήσουμε πληθυσμό και μάλιστα νέο εδώ στην περιοχή μας. Γιατί ξέρετε πόση μετανάστευση υπάρχει. Σωστά. Αν το καταφέρουμε. Είναι η πιο καλή ένδειξη ότι πράγματι πετύχαμε και η περιοχή μας στο βαθμό που εμείς δουλέψαμε αναπτύχθηκε. Mm-hmm. Αλλά στατιστικά δεν ξέρω αν θα ήμουν ικανός εγώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω νούμερα. Νομίζω ότι δεν θα ήταν αυτό το ζητούμενο, δεν είναι αυτό το ζητούμενο στην κουβέντα μας. Κύριε Μπατζάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλό Πάσχα. Καλά. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Και μετά τις συνεντεύξεις έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την αθλητική μας ενημέρωση από τον Κώστα Κωτοδοκότση. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήττα του ΠΑΟ Κοσμίου με 1-0 εντός έδρας από τη Δόξα Πετρούσα στα πλαίσια της 25ης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στο γήπεδο του Κοσμίου, ο τοπικός ΠΑΟΚ υποδέχτηκε τη Δόξα Πετρούσας για την 25η αγωνιστική του πρώτου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σε ένα μουντό καιρό που εξελίχθηκε σε έντονη βροχόπτωση στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, οι παίκτες και των δύο ομάδων δεν μπορούσαν να παίξουν το ποδόσφαιρο που ήθελαν. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να πετύχουν την πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ οι φιλοξενούμενοι ήθελαν την νίκη για να έχουν ελπίδες παραμονής. Τελικά η Δόξα πήρε το αποτέλεσμα με ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, ενώ έχασε πολλές ευκαιρίες που θα μπορούσαν να διευρύνουν το σκορ. Ο αγώνας ξεκίνησε με την πρώτη ευκαιρία να την έχουν οι φιλοξενούμενοι στο 5ο λεπτό με τον Μιχαλάκη να πιάνει το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα να περνάει out. Στο 10ο λεπτό, μια μεγάλη ευκαιρία για τον κόσμο, τον Σιδηρόπουλο έκανε μια σέντρα από τη δεξιά πλευρά. Βασιλακάκη σε καλή θέση επιχείρησε το πλασέ, ωστόσο η μπάλα πέρασε εκτός εστίας. Στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι θα φτάσουν κοντά στον γκολ όταν το σουτ του Παυλίδη μέσα από την περιοχή θα περάσει ελάχιστα out έξω από τα δοκάρια του Παπα-Νικολάου. Στο 16ο, Μουστάκα εκτέλεσε φάουλ, η μπάλα έφτασε στο δεύτερο δοκάρι, πεθαίνει και ο Σιδηρόπουλο στην πορεία της μπάλας με πλασέ, αλλά η μπάλα πέρασε out. Στο 27ο λεπτό θα ανοίξει το σκόρ από πλευράς φιλοξενούμενου Παυλίδη. Ο Ζούνογλου θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά, θα γυρίσει την μπάλα στο να μαρκάρει στο Παυλίδη και αυτός χωρίς πρόβλημα θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο ίδιος παίκτης θα χάσει καλή ευκαιρία για να διπλασιάσει τα προσωπικά του τέρματα αλλά και της ομάδας του όταν στο 43 επιχείρησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν είχε επιτυχή αποτέλεσμα. Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι γηπεδούχοι θα κερδίσουν ένα φάουλ έξω από την περιοχή, ο Φωτιάδης θα το εκτελέσει χωρίς ωστόσο η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Στο 54 έχουμε διπλή ευκαιρία για την ομάδα της Πετρούσης με τον Γουνατίδη να επιχειρεί ένα σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή να αποκρούει ο Παπα-Νικολάου
μπάλα να φτάνει στον Ζούγλου μέσα στη μικρή περιοχή να κάνει το πλασέ, αλλά και πάλι ο τερματοφύλακας του Κοσμίου του είπε όχι. Στο 57 ο Παυλίδης θα βγει μόνο στα καρέ του Κοσμίου, το σουτ που έκανε θα σταματήσει το κάθετο δοκάρι. Ένα λεπτό αργότερο ο Βασιλακάκης δεν θα προλάβει για λίγο να κάνει την προβολή όταν η μπάλα έφτασε στην περιοχή της Δόξας με αποτέλεσμα οι αμυντικοί να διώξουν. Στο 59 σε αντεπίθεση του Κοσμίου ο Μουστάκας θα πιάσει σουτ από την αριστερή μεριά στο ύψος μεγάλης περιοχής, αλλά το σουτ θα περάσει πολύ out. Στο 74 ο Παυλίδης θα χάσει μοναδική ευκαιρία για να κλειδώσει την νίκη της Δόξας όταν το πλασέ που επιχείρησε μέσα από τη μεγάλη περιοχή θα νικηθεί από το Παπα-Νικολάου. Που μπλόκαρε σταθερά. Στο 83 ο Παυλίδης θα κάνει μια σέντρα από τα δεξιά. Ο Γουνατίδης από το ύψος της μικρής περιοχής θα κάνει κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Η τελευταία ευκαιρία του παιχνιδιού ανήκει πάλι στους φιλοξενούμενους, αφού το φάουλ του Μιχαλάκη θα σταματήσει στο οριζόντιο δοκάρι. Σε ένα βροχερό πρώτο ημίχρονο, η Δόξα Πετρούς μπόρεσε και σκόρερε ένα γκολ που της έδωσε και τους τρεις βαθμούς της νίκης τελικά. Οι συνθέσεις για το ΠΑΟ Κοσμίου προπονητή Σίμος Νάνσιος, Παπα-Νικολάου, Σιδηρόπουλος, Τζουμάρης, Ταμάμης, Ζούλης, Παναγιωτόπουλος, Μουστάκας, Αθανασίου, Βασιλακάκης, Φωτιάδης, Διαμαντόπουλος, το 89 Αναλμπάντης. Για τη Δόξα Πετρούσας, Αποστολίδης, Γιαννίκης, Στέρεφ, 62 Γάιδρας, Τονγκελίδης, Κοντός, Μιχαλάκης, Παυλίδης, 87 Παπαδόπουλος, Δημήτριος, Παπαδόπουλος, Περικλής, Τσιακουρίδης, 71 Τσιμπλίδης, Ζούνογλου και Γουνατίδης. Έτσι έχουν τα νέα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια ακολουθεί η προβληθήσα εκπομπή και προαναγγελθήσα του επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κυρίου Παυλίδη, και αμέσως μετά η αθλητική σας ενημέρωση μέσα από την αθλητική εκπομπή του Κώστα Δωτοκότση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν σε λίγα λεπτά.